Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να σας παίξουμε ένα τραγούδι που έγραψα χθες το βράδυ. Και είναι χαρισμένο από την καρδιά μου σε όλους τους γονείς των Τεμπών. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Όλο το κουράγιο μας μαζί σας. Το τραγούδι αυτό είναι δικό σας. Πού είσαι τώρα φως μου, ήτανε γραμμένο να με δω για πάντα, να σε περιμένω. Όσο κι αν κρατήσει, να μην το ξεχάσεις. Όταν φτάσεις πάρε, πάρε όταν φτάσεις. Θα το γράψει ο τείχος, θα το γράψει ο βράχος, πως δεν ήταν μόνο ενός ανθρώπου λάθος. Θα το πει η μύδα, θα το πει κι ο κέντρος, πως εδώ σκοτώνει όπου βρει το κέρδος. Θα το πει Λεβάντα, θα το πει Μυρσίνη, πως κυλάει στα μάτια η δικαιοσύνη. Μάτια του παιδιού μου που δεν θα φιλήσω, δεν υπάρχει τρόπος πια να σταματήσω. Μέχρι να έρθει ο πύχης και το χαλινάρι, μέχρι να έρθει Νεμέσης και να τους πάρει. Αν δεν βρω το τέρμα, δεν θα ησυχάσω, δεν θα σταματήσω, δεν θα ξαποστάσω. Δεν θα κάνω πίσω και δεν θα ξεχάσω. Φίλες και φίλοι, πολύ πολύ καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και όλοι, όλες και όλοι. Δευτέρα σήμερα 14 Οκτωβρίου, είμαστε εδώ στο Open. Είμαστε μέχρι και τις 4 και 4 μαζί σας, αναλύοντας θέματα επικαιρότητας, έχοντας μεγάλες αποκλειστικότητες, βρισκόμαστε παντού. Πραγματικά σήμερα επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με αυτή τη συγκινητική στιγμή, την οποία χιλιάδες κόσμου είδαν η διεισόμαση το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο Φίβος Δελυβοριάς, αυτός ο μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης, αφιέρωσε αυτό το τραγούδι προς τιμήν της τραγωδίας των Τεμπών. Ήταν μια μνημειώδης συναυλία, πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε, έδωσε το παρόν. Και νομίζω ότι τα μηνύματα τα οποία πέρασαν είναι πάρα πολλά και πολύ σημαντικά. Ότι δεν πρέπει σε αυτή τη χώρα να ξεχνάμε. Δεν πρέπει κάποια πράγματα τα οποία μας στεναχωρούν και μας στιγματίζουν να χάνονται στη λύθη του κόσμου. Μοναδικός Φίβος Δελυβοριάς, πολλά συγχαρητήρια. Ήταν μια συναυλία η οποία είχε πάρα πολύ κόσμο. Πέρασα κι εγώ απ' έξω κάποια στιγμή το βράδυ της Παρασκευής. Και νομίζω ότι οι 57 συνάνθρωποί μας δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ. Και κυρίως αυτό το οποίο είναι επιτακτικό, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα γίνει. Πιστέψτε με. Θανάση Κατερινόπουλος κοντά μου. Καλησπέρα, Θανάση. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Πέτρο. Είναι ένα τραγούδι που μαχαιρώνει τις ψυχές των χαροκαμένων γονιών και αυτών που έχασαν μπροσφυλή τους πρόσωπα. Μπράβο στο Φίβο. Να δούμε την έμεση, τι δουλειά θα κάνει, πότε θα κάνει αυτή τη δουλειά και αν πραγματικά απονεμηθεί αυτή η περιβόητη δικαιοσύνη. Παντού και πάντα, και όπως είπε, δεν είναι ένας. Και δυστυχώς το κέρδος φέρνει κλάμα. Όχι σε αυτούς που κερδίζουν,
σε αυτούς που χάνουν και χάνουν ανθρώπινες ζωές. Έχεις απόλυτο δίκιο, Θανάση. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και δούμε το τι ακριβώς μας περιμένει, τι είναι αυτό το οποίο θα ζήσουμε σήμερα, παρέα με εσάς φυσικά πάντα, στην παρέα μας σας περιμένουμε. Πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή εκπομπή. Είμαστε παντού, είμαστε στα δικαστήρια. Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάθεση της ιατροδικαστού της κυρίας Χριστίνας Τσάκωνα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, εκεί όπου εκδικάζεται η υπόθεση της Μαλένας και της Ήριδας. Έχουμε εισαγγελική πρόταση σε ό,τι αφορά τον πατέρα Αντώνιο. Θα δούμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Είναι 211-212-2016, τηλέφωνα καταγγελίας, τηλέφωνα επικοινωνίας. Φυσικά έχουμε σελίδα στο Instagram, Open Τώρα, υπάρχει η σελίδα μας, το hashtag στο Twitter, το X όπως αποκαλείται πλέον, είναι hashtag Open Τώρα και υπάρχει και το email της εκπομπής, το οποίο δεν είναι άλλο από το opentora@tvopen.gr. Πάμε να πάρουμε μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει. Στο Open Τώρα, η κατάθεση της ιατροδικαστή Χριστίνα Τσάκωνα για τους θανάτους της Μαλένας και της Ήριδας, η αντιπαράθεση με την έδρα, η βιβλιογραφία και οι αναφορές στον ιατροδικαστή Τσαντήρη. Παρών στη δικαστική αίθουσα, ο πατέρας των τριών κοριτσιών. Στη φυλακή, τα αδέλφια που ομολόγησαν ότι σκότωσαν τον ξάδελφό τους στην Κυψέλη. Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους σε ανακριτή και εισαγγελέα για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστησαν σε νηπιακή ηλικία από το θύμα. Ένοχοι για σωματικές βλάβες και απομονώσεις παιδιών με ηθική αυτουργία σε αυτά, η πρόταση της εισαγγελέα για τον πατέρα Αντώνιο στην υπόθεση της Κιβώτου του Κόσμου. Γιατί η Ελλάδα αναβαθμίζει την αντιαεροπορική της ασπίδα την ώρα που φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει ο σιδερένιος θόλος της χώρας μας. Ανοιχτό πόλεμο με το Υπουργείο Υγείας ξεκινούν οι υγειονομικοί στην Κρήτη. Συνεχείς κινητοποιήσεις μέσα στον Οκτώβριο. Μαζί μας, εκπρόσωποι των γιατρών και των εργαζομένων από το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης. Μπαλάκι ευθυνών, οι χαλασμένοι και υποαχρηστοί ανελκυστήρες στις πεζογέφυρες της Αθήνας. Τι απαντά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στους Δήμους μέσω του Open Τώρα. Σε δίκη ο πυροσβέστης που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του. Πού βρίσκεται ο ίδιος και τι συμβαίνει με την ΕΔΕ εις βάρος του. Αδέλφια καταγγέλουν ότι ξυλοκοπήθηκαν άγρια έξω από το σπίτι τους, γιατί δεν σταμάτησαν αμέσως σε σήμα ενστόλων. Για φυλετική και αστυνομική βία κάνουν λόγο στο Open Τώρα οι συνήγοροί τους Ζωή Κωνσταντοπούλου και Αναστασία Κερχανατζίδου. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα θέματα της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Πάμε να συνδεθούμε κατευθείαν με τα δικαστήρια. Πάμε, έχουμε μια διπλή σύνδεση. Μας περιμένει ο Νίκος Νικολετάκης, ο οποίος βρίσκεται έξω από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, όπου συνεχίζεται η κατάθεση της κυρίας Χριστίνας Τσάκωνα, της ιατροδικαστή, και ο Βαγγέλης Τριάντης, ο οποίος βρίσκεται έξω από την Ευελπίδων, γιατί είχαμε εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση της Κιβωτού, πλημελληματικές κατηγορίες, οι οποίες αντιμετωπίζει ο πατέρας Αντώνιος, αλλά και κάποιοι συγκατηγορούμενοι. Θα δούμε λοιπόν το τι ακριβώς έχει καταγραφεί μέσω της προτάσεως του εισαγγελέα. Καλησπέρα και στους δύο. Νίκο, θέλω να ξεκινήσουμε από εσένα, να μας πεις έτσι κάποια πρώτα στοιχεία, γιατί είναι πολύ ουσιαστικά αυτά τα οποία έχει καταθέσει σήμερα η κυρία Τσάκωνα. Και υπάρχει όμως και η αντίδραση από την κυρία Αμπάζη, η οποία είναι δικηγόρος του Μάνου Δασκαλάκη και είναι εκείνη η οποία υποστηρίζει την κατηγορία. Σε ακούμε. Η δικηγόρος υποστήριξης κατηγορίας. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι ο κύριος Δασκαλάκης δίνει το παρόν μετά από καιρό στο δικαστήριο. Τον είδαμε εδώ πέρα, είναι φρεσκοκουρεμένος και λίγο αδυνατισμένος σε σχέση με το όπως τον θυμόμαστε από τον περασμένο χειμώνα, από την προηγούμενη δίκη. Για το θάνατο της Τζορτζίνας. Νίκο, ο Μάνος Δασκαλάκης δίνει το παρόν σήμερα στη δικαστική αίθουσα. Το παρόν βέβαια δεν δίνει ο κύριος Αλέξης Κούγιας, ο οποίος δεν έχει παρασταθεί ούτε και σήμερα. Όχι, δεν είναι παρόν, αλλά θα είναι παρόν να εξετάσει την κυρία Τσάκωνα. Έχει υποβάλει και ένα αίτημα κυρία Μπάζη να μην γίνει δικάσιμο την Παρασκευή, γιατί έχει ένα κόλλημα. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει. Να σας πω όμως την ουσία, ότι η κυρία Μπάζη, η συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, ζήτησε να σταλούν όλα όσα κατέθεσε και καταθέτει η Χριστίνα Τσάκωνα, η ιατροδικαστής, στον Ιατρικό Σύλλογο, που είναι ο αρμόδιος για να ελέγξει το τι λένε οι γιατροί, καθώς δεν μπορούν να ελεγκτάσουν ακριβώς
τα λεγόμενα της κυρίας Τσάκωνα για το αν ευσταθούν ή όχι. Δηλαδή να υπάρχει ένας πλήρης έλεγχος παρά το ότι, να σας θυμίσω, ότι οι ιατροδικαστές υπάγονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν έχει προκληθεί αντίδραση της κυρίας Αμπάζη, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι προφανές ότι ορισμένοι στη δικαστική αίθουσα δεν είναι σε θέση ακόμα να αντιληφθούν αυτά τα οποία καταθέτει η κυρία Τσάκωνα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές κάρτες, τις οποίες θα δείξουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εγώ κρατάω το γεγονός ότι εμένει στην κινέζικη βιβλιογραφία του 1971 είναι το μοναδικό σύγγραμμα το οποίο βρήκε. Προφανώς σε κάποιο συρτάρι, σε κάποιο ντουλάπι, κάπου ήταν κλειδωμένο αυτό το σύγγραμμα, αλλά είναι το μοναδικό. Και μάλιστα νομίζω ότι ερωτήθηκε από την πρόεδρο για ποιο λόγο, κυρία Τσάκωνα, δεν μας έχετε φέρει κάποιο νεότερο σύγγραμμα και μας γυρνάτε γύρω στα 40-50 χρόνια πίσω και λέει ότι, κυρία Τσάκωνα, αυτό βρήκα. Σε ποντίκια όλη αυτή η ιστορία. Ξέρετε, αυτά τα οποία αναφέρονται στο σύγγραμμα το συγκεκριμένο μιλάνε για μελέτες οι οποίες έχουν γίνει στα ποντίκια. Αυτό παρουσίασε η κυρία Τσάκωνα. Και από την άλλη, αντιλαμβάνομαι ότι η κυρία Τσάκων έχει μια δυσκολία και σήμερα να απαντήσει σε κάποια εύλογα ερωτήματα τα οποία διατυπώνονται, Νίκο, από την έδρα, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχει προκληθεί και αυτή η αντίδραση της κυρίας Αμπάζη, γιατί το είχα πει και σε παλαιότερο χρόνο και νομίζω ότι επιβεβαιωνόμαστε πλήρως ό,τι αφορά το ρεπορτάζ, ότι σε αυτή τη δίκη η υποστήριξη της κατηγορίας δεν θα αφήνει τίποτα να πέφτει κάτω σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία λέγονται σε ένα δημόσιο δικαστήριο από τους ιατροδικαστές. Έχουμε λοιπόν πολύ πλούσιο ρεπορτάζ. Θα πούμε πολλά στη συνέχεια. Θα πούμε πολλά στη συνέχεια και θα δει και ο κόσμος. Και είναι και σε εξέλιξη. Ναι, ναι. Νίκο, σε βλέπω. Έχει φτιάξει μέρα σου με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΜΟΔ. Βέβαια, ορισμένη είναι η άποψή μου ότι θα έπρεπε να ντρέπονται με αυτά τα οποία λένε δημόσια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά θα τα απολαύσω. Τα μαλλιά μου τα έχω ακόμα όμως. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Σου εύχομαι να παραμείνεις έτσι δυνατός και να αντιμετωπίσεις καταστάσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσεις ως ένας δημοσιογράφος ο οποίος καλύπτει αυτή την υπόθεση. Θα επανέλθουμε, Νίκο μου, σε σένα. Πάμε λίγο να δώσουμε το λόγο στο Βαγγέλη Τριάντη, φίλες και φίλοι, γιατί είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη η δίκη για την Κιβωτό. Είναι η δίκη η οποία γίνεται για τα πλημελήματα. Όμως, Βαγγέλη, το σημαντικό, το ουσιαστικό είναι ότι έχουμε εισαγγελική πρόταση. Καλησπέρα. Πέτρο, καλησπέρα από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου πράγματι σήμερα είχαμε εξελίξεις στη δίκη της Κιβωτού, σε μία από τις δίκες που είναι πρόκειται να γίνουν για την υπόθεση της Κιβωτού, όπου είχαμε εισαγγελική πρόταση από την εισαγγελέα της έδρας του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου Αθηνών. Είχαμε εισαγγελική πρόταση ουσιαστικά ενοχής σε πέντε από τις 7 συνολικές πράξεις για τις οποίες υπήρξε κατηγορητήριο. Υπήρξε εισαγγελική πρόταση ενοχής για ηθική αυτοργία ουσιαστικά του πατέρα Αντώνιου και κατηγορούμενων φυσικών αυτουργών για τις απομονώσεις παιδιών τόσο στο Βόλο όσο και στη δομή της Χίου, όπως επίσης και για κάποιες εκ των υποθέσεων των Βαγγέλη, δεν θέλω να μας δώσω όλο το ρεπορτάζ. Θέλω να μου πεις καταρχάς αν σήμερα παρίσταται στην δίκη ο πάτερ Αντώνιος. Νομίζω ότι είναι εκεί, έχει δώσει το παρόν. Δεν ξέρω αν έχει κάνει δηλώσεις σε δημοσιογράφους. Ήταν εδώ ο πατέρας Αντώνιος και κάποια στιγμή μετά το τέλος της δίκης, γιατί έχει ολοκληρωθεί, είδαμε στον περιβάλλοντα χώρο των δικαστηρίων και την πρεσβυτέρα, η οποία ρωτήσαμε αν θα θέλαν να κάνουν κάποια δήλωση στην εκπομπή. Δεν επιθυμούσαν κάτι τέτοιο. Η πρεσβυτέρα φαινόταν σε τελείως διαφορετική διάθεση από ότι ήταν ο πάτερ Αντώνιος, οφείλω να πω. Βέβαια, ο ένας ήταν μέσα στο δικαστήριο στο Εδόλιο, η πρεσβυτέρα δεν βρισκόταν μέσα εκεί, ούτως ώστε είναι λογικό να έχει μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων και μια διαφορετική διάθεση. Ωραία. Αυτή τη στιγμή έχουν αποχωρήσει. Έχουν αποχωρήσει. Λοιπόν, αυτό το οποίο κρατάμε και θα επανέλθουμε συνέχεια για να μας αναπτύξει το ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει μια εισαγγελική πρόταση. Βέβαια, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, ότι η εισαγγελική πρόταση, ξέρετε, ότι δεν είναι δεσμευτική απέναντι προς το δικαστήριο. Όμως είναι η γνώμη, είναι η άποψη του εισαγγελέα. Και φυσικά, Βαγγέλη, είχαμε σε εξέλιξη, ήταν να πραγματοποιηθεί σήμερα η δίκη για τον αποκαλούμενο κύριο Γλυκούλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον άνθρωπο ο οποίος από ό,τι φαίνεται και όπως κατηγορείται τουλάχιστον από τη δικαιοσύνη είχε πολύ βαρύ χέρι, έναν ανώταρο αξιωματικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα δούμε λοιπόν τι έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση και έχουμε ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει με την ένορκη διοικητική εξέταση. Εκεί να δείτε, κυρίες και κύριοι, το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα επανέλθουμε, Βαγγέλη, σε σένα. Πάμε εδώ στο σύντροφο, τον Θανάση τον Κατερινόπουλο, γιατί χθες, Θανάση, είχαμε εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Σε βλέπω, γελάνε και τα μουστάκια τα οποία δεν έχεις, θα μπορούσε να πει κάποιος, υπό την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αρχηγό και το ερώτημα το οποίο τίθεται ήταν για ποιο λόγο έγιναν οι εκλογές, αφού εκ νέου εξελέγει ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτή ήταν η απόφαση του λαού, αυτή ήταν η απόφαση των μελών και των φίλων του ΠΑΣΟΚ. Και αφού αμφισβητήθηκε η ηγεσία του Προέδρου,
είχε δύο επιλογές. Η μία επιλογή ήταν να στρωθοκαμιλήσει και να ρουκανίσει τον χρόνο, κάτι που δεν τον διακρίνει σαν χαρακτήρα, και η δεύτερη επιλογή ήταν να προσφύγει στα μέλη και τους φίλους. Τα μέλη και οι φίλοι αποφάσισαν ότι μπορεί να συνεχίσει και να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα αρχίζουν βέβαια, όχι τα εύκολα, τα δύσκολα, κατά την εκτίμησή μου, γιατί είναι μια μέρα που θα πρέπει να αρχίσει η δουλειά, θα πρέπει να συνθεθούν απόψεις, θα πρέπει να αποδείξουν όλοι αυτό το οποίο διατυμπάνιζαν προεκλογικά, ότι την επόμενη μέρα θα είμαστε όλοι μαζί. Απομένει να το δούμε. Πιστεύω ότι θα είναι όλοι μαζί. Γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι κάποιος μαζί. Δηλαδή... Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει τέτοια περίπτωση. Έχεις κάποια πληροφόρηση? Όχι βέβαια. Αυτό το οποίο είπαν όλοι, απομένει να το δούμε στην πράξη. Πρέπει να το δούμε στην πράξη. Όλοι μαζί ενωμένοι. Οι πραγματικές δυσκολίες για τον κύριο Ανδρουλάκη τώρα ξεκινάνε, που την λένε ότι εξελέγει εκ νέου πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να αρχίσει η αλλά δουλειά. Αλλά νομίζω ότι ο πολιτικός χρόνος δεν είναι πλούσιος, υπό την έννοια ότι σύμφωνα με αυτά τα οποία λένε από το ΠΑΣΟΚ, ο στόχος του κύριου Ανδρουλάκη είναι να μπορέσει να κερδίσει το Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Ακριβώς. Και όποιον επικεφαλής Νέας Δημοκρατίας. Η υπόθεση νίκης εναντίον του Μητσοτάκη. Να κάνουμε το 11-12 Θανάσιμο και το 12 να το κάνουμε 13. Η υπόθεση νίκης το φασούλι για να γεμίσουμε το σακούλι. Θα γίνεται κυβέρνηση το 2070. Δεν είναι υπόθεση ενός προέδρου. Ο ηγέτης είναι ο πρόεδρος. Βεβαίως είναι ο ηγέτης. Εμπνέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Μπορεί να συσπηρώσει. Μπορεί ο κύριος. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο ελέγχει, εμπνέει εμπιστοσύνη στα μέλη, συνεδριάζουν τα όργανα, παράγουν πολιτική, επικοινωνούν το πρόγραμμα στο λαό. Δεν είναι μόνο υπόθεση προέδρου να επικοινωνηθεί ένα πρόγραμμα στον ελληνικό λαό. Είναι υπόθεση όλων των στελεχών, είναι υπόθεση όλων των μελών. Άρα η δουλειά είναι ομαδική. Έτσι λειτουργούν τα δημοκρατικά κόμματα. Δεν είναι ενός ανδρός αρχή. Λοιπόν. Αν ήταν ενός ανδρός αρχή, δεν θα πήγαινε σε εκλογές. Λοιπόν. Θα τους έλεγε φωνάξει τόσο θέλετε, δεν πάμε σε εκλογές. Πάμε τώρα να δούμε το τι ακριβώς δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης αμέσως μετά την επανεκλογή του. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή και τη μεγάλη ευθύνη να με εμπιστευτείτε ξανά στην ηγεσία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Οι μεγάλες αλλαγές, οι μεγάλες νίκες θα γίνουν όταν είμαστε ενωμένοι, δυναμικοί απέναντι στη συντήρηση. Μαζί μπορούμε, μαζί θα κερδίσουμε. Το κίνημά μας έχει χρέος να δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, στις νεότερες γενιές. Το γεγονός ότι ήταν 2.000 άτομα και η συντριπτική πλειοψηφία ήταν νεολαίοι δίνει το μήνυμα στον υπόλοιπο ελληνικό λαό. Σήμερα είσαι πολύ ανεβασμένος. Πάντα είμαι ανεβασμένος. Τον συνεχάρισε τον κύριο Ανδρουλάκη. Βεβαίως, τον συγχάρηκα. Το ευχήθηκα καλή επιτυχία, αλλά το έγινε και πάλι. Κάπου. Ή θα σε παρκάρουν. Καταρχήν, εγώ είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται χωρίς να ζητάω να πάρω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει να πάρω κάτι. Ναι. Με ενδιαφέρει το καλό του συνόλου. Ποιο? Του όλων ΠΑΣΟΚ. Του όλων ΠΑΣΟΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού λαού που θα έρθει το ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσει και θα κυβερνήσει. Πώς? Είπα. Κατ' επέκταση του καλού του συνόλου του ελληνικού λαού που καλείται το ΠΑΣΟΚ να έρθει να κυβερνήσει και θα κυβερνήσει. Τι θα κυβερνήσει με 13% ρε Θανάση? Το 13% θα γίνει 38-40. Παιδιά, συγκρατήστε το αυτό. Το έχουμε. Να την έχουμε. Εδώ θα είμαστε. 14 και 17 σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2024 και 35 δευτερόλεπτα προχώρησε αυτή τη δήλωση. Εδώ θα στηθέξω τη δήλωση. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, έλα Θανασάκου μου, είσαι... Εδώ θα σήμερα είμαστε. Δεν θέλω να στο χαλάσω. Εδώ σήμερα θα είμαστε. Σε βλέπω γελάνε και ο λαός έχει μνήμη, έχει κρίση και θα αποφασίσει.
Ωραία, θα τα δούμε. Θα διαλέξει το χάος ή την πρόοδο. Έλα, γιατί έλα, το χάος είναι αλλού και η πρόοδος έρχεται. Μη μιλάς τώρα, λες και είσαι πολιτικός του 1970, όχι, το χάος είναι, και πρόοδο. Καταρχήν δεν αισθάνομαι πολιτικός. Μη θέτεις τέτοια διαδικασία. Δεν αισθάνομαι πολιτικός, λοιπόν, καθόλου. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς είμαι δήλωσε, ένας απλός πολίτης, τι ακριβώς δήλωσε ο κολλητός σου, ο κύριος Χάρης Δούκας. Πάμε να δούμε. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους φίλους και τα μέλη στο Πασό Κίνημα Αλλαγή, γιατί μας τίμησαν στις δύο αυτές πολύ κρίσιμες διαδικασίες. Θέλω να συγχαρώ τον Νίκο τον Ανδρουλάκη για την νίκη του. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους φίλους και τα μέλη στο Πασό Κίνημα Αλλαγής που στήριξαν την υποψηφιότητά μας. Καταφέραμε μέσα σε 3,5 μήνες να κάνουμε ένα καθαρό και έντιμο αγώνα, χωρίς συμβασμούς απέναντι στις ακραίες επιθέσεις, και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πολιτικό ρεύμα. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τις αρχές και τις αξίες μας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της συμμετοχής, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, με ενότητα, με τη συμμετοχή όλων για ένα μεγάλο, ανοιχτό, δυνατό Πασόκ που μπορεί να κυβερνήσει. Θα είμαι πάντα εδώ, στην πρώτη γραμμή. Ένα ακόμα δείγμα πολιτικού πολιτισμού είναι μαθήματα που δίνει το Πασόκ στους υπόλοιπους πολιτικούς φορείς της χώρας. Τι άλλο θέλω. Αναφέρεις στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που έχουν γίνει μπάχαλο εκεί πέρα. Δεν αναφέρομαι εγώ σε κανέναν. Λέω, ωραία. Πολιτικός πολιτισμός, πάντως, όπως αρμόζει σε μια δημοκρατική παράταξη. Το θετικό είναι ότι η Αθήνα έχει από σήμερα και πάλι δήμαρχο, γιατί... Καλή δουλειά του, εύχομαι. Και καλή συνεισφορά στο όλον Πασόκ. Ωραία, λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, ό,τι αφορά τις εκλογές του Πασόκ, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, όμως πρέπει να σας πω ότι η Βιοκαρπέτ μας κάνει ένα μοναδικό δώρο. Ποιο είναι αυτό? Ένας τυχερός κερδίζει δωροεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ. Καλά ακούσατε. 1.000 ευρώ δώρο από την Βιοκαρπέτ, και πρέπει να σας πω επίσης ότι είναι η κορυφαία εταιρεία χαλιών στην Ελλάδα, η οποία μας υποδέχεται με μια εξαιρετική προσφορά. Μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου, λοιπόν, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας και να αποκτήσετε ό,τι θέλετε, μοντέρνα ή κλασικά σχέδια χαλιά, και χαλιά είτε καθιστικού είτε ταπετσαρίας, σε εκπληκτική τιμή. Πού μπορείτε να το κάνετε αυτό? Μπορείτε να το κάνετε είτε επισκεπτόμενοι τα καταστήματα της Βιοκαρπέτ, είτε αν μπείτε διαδικτυακά online στο site www.biocarpet.gr. Αυτή η προσφορά, η οποία είναι μοναδική, πιστέψτε με, διαρκεί και ισχύει μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου, μέχρι και την εξάντληση των αποθεμάτων, οπότε μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας, να εξοπλίσετε το σπίτι σας, το γραφείο σας για το χειμώνα ο οποίος έρχεται. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Μπαλάκι ευθυνών, οι χαλασμένοι και υποαχρηστοί ανελκυστήρες στις πεζογέφυρες της Αθήνας. Τι απαντά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στους Δήμους μέσω του Open Τώρα? Στο Open Τώρα, η κατάθεση της ιατροδικαστή Χριστίνα Τσάκωνα για τους θανάτους της Μαλένας και της Ήριδας. Η αντιπαράθεση με την έδρα, η βιβλιογραφία και οι αναφορές στον ιατροδικαστή Τσαντήρη. Παρών στη δικαστική αίθουσα, ο πατέρας των τριών κοριτσιών. Σε δίκη ο πυροσβέστης που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του. Πού βρίσκεται ο ίδιος και τι συμβαίνει με την ΕΔΕ εις βάρος του? Αυτά τα οποία συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, στο Μητρόπολιο το δικαστήριο, πραγματικά νομίζω ότι ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Πραγματικά, νομίζω ότι η κυρία Τσάκωνα έχει περιέλθει σε πολύ δύσκολη θέση σήμερα. Και νομίζω ότι έχουν υποθεί λόγια από την εισαγγελέα της έδρας, τα οποία, αν κάποιος είχε τη στοιχειώδη ενσυναίσθηση, θα έπρεπε τουλάχιστον να ντρέπεται ή να νιώθει ίκτο για τον εαυτό του, γιατί βρέθηκε σε μια δικαστική αίθουσα και λέει αυτά τα οποία λέει. Επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο έχει υποθεί από την εισαγγελέα της έδρας, θα τα δείτε σε λίγη ώρα το τι ακριβώς. Τους ακριβείς διαλόγους έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Είναι ο Νίκος Νικολιτάκης εκεί και η Τζέινι Μάρκου. Πραγματικά όμως εγώ είναι προσωπικό αυτό το οποίο λέω, αν ήμουν στη θέση της ιατροδικαστού, την οποία και σέβομαι και υπολείπτομαι, θα ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Όχι, η εισαγγελέα Θανάση μου έχει πει κάτι πολύ συγκεκριμένο, κάτι κομβικής, υψής της σημασίας. Ορίστε. Συγχαρητήριά της. Γιατί πρέπει να αποδοθεί η δικαιοσύνη, να χυθεί άπλετο φως, να μάθει ο ελληνικός λαός και να δικαιωθούν κάποιες ψυχές, αν οι φερόμενοι κατηγορούμενοι είναι πραγματικά δράστες. Και πρέπει βέβαια να καταλάβει και κάτι άλλο.
όχι μόνο οι συγκεκριμένοι ιατροδικαστές, αλλά και όλοι οι κρατικοί ιατροδικαστές, ότι εσείς κύριοι και κυρίες μου, πληρώνεστε από τον ελληνικό λαό για να βγάζετε αιτία θανάτου. Πληρώνεστε από τον ελληνικό λαό, από το υστέρημα του ελληνικού λαού, ο μισθός σας μπαίνει κάθε μήνα στην τράπεζα, δεν έχετε καθυστερήσει, δεν έχετε προβλήματα. Συντηρήστε γιατί κάνετε μια δουλειά, κάνετε ένα λειτουργήμα. Τώρα, αν αυτό το λειτουργήμα κάποιοι το εκλαμβάνουν και νομίζουν ότι μπορούν να πάνε και να κάνουν πλάκα σε δικαστικές αίθουσες, είναι δικό τους πρόβλημα. Επαναλαμβάνω. Αυτό το οποίο υπόθηκε από την εισαγγελέα της ΕΔΕΣ, θα τα δείτε σε λίγη ώρα, φίλες και φίλοι. Πραγματικά, αν ήμουν εγώ στη θέση της μάρτυρος, θα ντρεπόμουν. Θα ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Θα τα δούμε σε λίγη ώρα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Χρήστος Μεζάνης κοντά μας, γιατί γίνεται πολύ λόγο στο τελευταίο διάστημα, Χρήστο μου, σε ό,τι αφορά το σιδερένιο θόλο και την αναβάθμιση της άμυνας της χώρας. Γιατί είναι προφανές ότι ζούμε άγριες καταστάσεις στη Μέση Ανατολή και είναι ένα πολυδάπανο, η αλήθεια είναι, πρόγραμμα το οποίο τρέχει το Υπουργείο, το οποίο ενδεχομένως να φτάσει και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα και να πω και καλή εβδομάδα. Και καλή να εβδομάδα. Μείνουμε στο δεύτερο για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με τη Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει πολλής λόγος για το συγκεκριμένο, ουσιαστικά για τον θόλο, τον αντιαεροπορικό θόλο της χώρας μας. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, έχουμε και ρεπορτάζ. Η χώρα μας έχει αντιαεροπορικό θόλο αυτή τη στιγμή. Όμως οι τελευταίοι πόλεμοι και αυτοί που βρίσκονται σε εξέλιξη φυσικά στη Μέση Ανατολή αλλά και μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν αναδείξει καινούρια συστήματα επιθέσεων. Το πιο σημαντικό είναι τα drone. Τα drone τα οποία έχουν αναπτυχθεί και επίσης και οι βαλιστικοί πύραυλοι. Εκεί λοιπόν στρέφεται το ενδιαφέρον των επιτελών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Και έτσι λοιπόν εντός τριών ετών από τώρα θα αναβαθμίσουμε τον αντιαεροπορικό θόλο της χώρας μας, δηλαδή θα κάνουμε μια αεράμινα, θα θωρακιστεί από παντού η χώρα μας, κυρίως με νέα συστήματα, θα αντικαταστήσουμε κάποια παλιά, θα πάρουμε νέα συστήματα, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση, ειδικά με τις νέες τεχνολογίες που έχουν προχωρήσει. Θέλω να πω για το θέμα των drone, για να μην υπάρχουν ερωτηματικά. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εδώ στην Ελλάδα μια επίθεση από drone. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι και βεβαίως μπορούμε. Έχουμε το σύστημα Κένταυρος, το οποίο το φτιάχνει η ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Έχει δοκιμαστεί στην Ερυθρά Θάλασσα με τις δύο φρεγάτες μας. Αναχέτησε λοιπόν, τον Χούθη. Χρήστο, για να το καταλάβω λίγο και εγώ, γιατί εσύ είσαι ειδικό σε ό,τι αφορά το θέμα των εξοπλιστικών και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Άρα λοιπόν, αφού έχουμε το Κένταυρος αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο εμείς καλούμαστε να δώσουμε 2 δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια είναι ένα μεγάλο ποσό, δεν είναι ευτελές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν για το μέγεθος αυτού του προγράμματος. Γιατί το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, δεν είναι μόνο το σύστημα αυτό που έχουμε. Υπάρχουν και άλλα συστήματα εδώ στην Ελλάδα τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν, είναι παλαιού τύπου. Όπως συγκεκριμένα θέλω να σου πω, ας πούμε, οι πυροβολαρχίες Hawk είναι ένα αμερικάνικο παλιό σύστημα το οποίο έχει αναβαθμιστεί, αλλά θεωρούν ότι πρέπει να αντικατασταθεί. Επίσης, τα όσα, άλλο ένα σύστημα που χρησιμοποιεί ο στρατός ξηράς. Πρέπει να αντικαταστήσουμε κάποια παλιά και καινούργια να αναβαθμίσουμε. Και δεν είναι μόνο οπλικά συστήματα εδάφους, είναι επίσης και τα ραντάρ, τα οποία. Για να καταλάβουμε, ο θόλος λειτουργεί ως εξής. Πρώτα εντοπίζει τα ραντάρ, δηλαδή που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, και στη συνέχεια προχωρούν σε εκτοξεύσεις πυράβλων και κάνουν αναχέτηση εχθρικών πυρών. Ο θόλος αυτός, όπως μας εξηγούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα αναπτυχθεί σε 4 επίπεδα. Ασπίδα κατά των drones, το νούμερο 1. Ασπίδα κατά πυραυλικών επιθέσεων και ειδικά βαλιστικών πυράβλων καινούργια τεχνολογία. Ασπίδα κατά αεροπορικών επιθέσεων. Έχουμε. Αλλά θα την αναβαθμίσουμε. Έχουμε τα Ραφάλ, έχουμε τα F-16 και πολλά άλλα. Και πυραυλικές εγκαταστάσεις στα νησιά μας, έτσι ώστε να γίνουν απόρτητα φρούρια. Και αν θες και μια πληροφορία που έχει δοθεί στην εκπομπή μας, φέρεται λοιπόν να έχει μπει στο μικροσκόπιο το σύστημα Σφεντόνα του Δαβίδ. Είναι Ισραηλινής κατασκευής, ένα σύστημα αεράμινας, αντιεροπορικό σύστημα υψηλής τεχνολογίας με εμβέλεια 250 χιλιόμετρα. Καθώς και επίσης. Ένα άλλο σύστημα κινητών εκτοξευτών πυράβλων, το Spider. Αυτά τα δύο έχουν μπει στο μικροσκόπιο, τα χρησιμοποιεί ήδη το Ισραήλ για να αναχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους. Και ας κρατήσουμε αυτά τα δύο. Ωραία, κρατάμε αυτή την πληροφορία την οποία μας λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Θέλω να έρθω εδώ κοντά στο Θάνατο Σωτήρη, γιατί Θάνο, την Παρασκευή προφυλακίστηκαν τα δύο αδέρφια ηλικίας 17 και 19 ετών, τα οποία κατηγορούνται για την δολοφονία του 28χρονου ξαδερφού τους. Ήταν αυτό το έγκλημα το οποίο έλαβε χώρα στην Κυψέλη.
Από την πρώτη μέρα μας είχες δώσει πολύ ακριβείς πληροφορίες ό,τι αφορά το παρασκήνιο αυτής της υπόθεσης, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί κάποιος, υπό την έννοια ότι, όπως υποστηρίζουν τα δύο αδέλφια, είχαν πέσει θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον αδελφό τους όταν ήταν νεαρής ηλικίας αυτά τα παιδάκια. Σήμερα λοιπόν για πρώτη φορά φέρνουμε στο φως συγκεκριμένα στοιχεία από αυτά τα οποία επικαλέστηκαν και ο 17χρονος, ο οποίος έχει αναλάβει να υπενθυμίσουμε την ευθύνη, αλλά και ο αδερφός του 19χρονος, ενώπιον του φυσικού του δικαστή, δηλαδή του ανακριτή. Είναι πολύ δυσάρεστα αυτά τα οποία έχουν υποθεί και είναι προφανές ότι όλα αυτά τα οποία συνέβησαν την 7η Οκτωβρίου, δηλαδή την ημέρα της δολοφονίας, ήταν εξαιτίας του γεγονότος ότι, όπως μας έλεγε εσύ πάρα πολύ σωστά, αυτά τα παιδιά κουβαλούσαν όλο αυτό το διάστημα μέσα τους ένα τραύμα το οποίο δεν μπορούσε να σβήσει με τίποτα. Υπό την έννοια ότι ενώ είχαν επικοινωνήσει την κακοποίηση, τη σεξουαλική κακοποίηση στους γονείς τους, δεν προσέφηκαν στη δικαιοσύνη. Υπάρχει δικαστική απόφαση, υπάρχει απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Έχουν προφυλακιστεί, γιατί πρέπει να πούμε ότι ούτως ή άλλως, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, είναι ήδη χθες αυτό το οποίο συνέβη. Δηλαδή θέλω να πω ότι δολοφόνησαν τον ξάδερφό τους. Αλλά θέλω να παρακολουθήσουμε μαζί τις αποκλειστικές πληροφορίες, τις οποίες έχουμε συλλέξει ως εκπομπή, σε ό,τι αφορά το τι ακριβώς ισχυρίστηκαν. Θέλω να δώσετε βάση, φίλες και φίλοι, στα λόγια τα οποία είπε ο 17χρονος. Θα ακούσετε λοιπόν να λέει ότι από την τρυφερή ηλικία των 3 ετών, το θύμα, ο ξάδερφός του δηλαδή, τον κακοποιούσε. Και όχι μόνο τον κακοποιούσε, τον απειλούσε να μην αποκαλύψει σε κανέναν αυτές τις ασελγείς πράξεις. Πάμε λοιπόν να δούμε το αποκλειστικό βίντεο. Στη φυλακή βρίσκονται για τέταρτη ημέρα τα δύο αδέρφια που σκότωσαν τον 28χρονο ξάδερφό τους στην Κυψέλη. Την προφυλάκησή τους αποφάσισαν την Παρασκευή με σύμφωνη γνώμη ανακριτριακή εισαγγελέας μετά τις απολογίες του 17χρονου και του 19χρονου ενώπιόν τους. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και οπλοφορία. Ο 17χρονος στο απολογητικό του υπόμνημα αναφέρει πως από μικρό παιδί φέρει τραύματα, καθώς υπήρξε θύμα βιασμού από τον ξάδερφό του. Οι ασελγείς πράξεις στις οποίες προέβη το θύμα σε βάρος μου όταν βρισκόμουν στην πολύ τρυφερή ηλικία των τριών γίνονταν κυρίως στο δωμάτιο του σπιτιού του, όπου κλείδωνε την πόρτα για να μην δει κανείς τις κακοποιητικές πράξεις του. Ο τρόπος με τον οποίο με προσέγγιζε ήταν με βιντεοπαιχνίδια που είχε στην κατοχή του και μου έλεγε ότι θα κάνουμε πρώτα κάτι μεταξύ μας και μετά θα με αφήσει να παίξω με αυτά, τα οποία τότε οι γονείς μας δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια να μας παρέχουν. Σημειωτέων ότι κάθε φορά που με παρενοχλούσε σεξουαλικά, με απειλούσε να μην αποκαλύψω τίποτα σε κανένα, γιατί διαφορετικά θα συμβεί κάτι κακό σε μένα και στην οικογένειά μου. Οι συγγενείς μας στο ευρύτερο περιβάλλον γνώριζαν για τις πράξεις του θύματος σε βάρος εμού και του αδελφού μου, καθώς μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του πατέρα μου με τον αδελφό του, του το είχε γνωστοποιήσει. Από την πλευρά του, ο 19χρονος μεγαλύτερος αδελφός υποστήριξε ότι και εκείνος είχε πέσει θύμα βιασμού από τον 28χρονο. Στο πολύ νεαρό της ηλικίας μου, με παρενοχλούσε σεξουαλικά χωρίς τη θέλησή μου στην Αλβανία, όπου τα σπίτια μας βρίσκονταν σε πολύ κοντινές αποστάσεις και ενίοτε, όταν οι γονείς μας δούλευαν και δεν είχαν κάποιον να μας προσέχει, μας εμπιστευόντουσαν στο Θανόντα. Οι ασελγείς πράξεις στις οποίες προέβη ο Θανόν σε βάρος μου στο παρελθόν, όταν βρισκόμουν στην πολύ τρυφερή ηλικία των 6-7, γίνονταν κυρίως σε μέρη όπως το δωμάτιο του σπιτιού του, όπου κλείδωνε την πόρτα για να μην δει κανείς τις πράξεις τις οποίες προέβη πάνω στο σώμα μου και χωρίς τη βούλησή μου, σε αποθήκες με ρούχα, σε αποθήκες με κάβα ποτών που είχε σε κοντινό μαγαζί από το σπίτι μας ένας θείος μου, καθώς και σε τουαλέτες όπου έβαζε στρώματα και με καλούσε με αφορμή να μου δείξει κάτι που θα μου άρεσε πολύ. Σε μεταγενέστερο στάδιο που άρχισα να πονάω, του έλεγα ότι δεν μου αρέσει αυτό που μου κάνει και ήθελα να σταματήσει. Το γεγονός που με τραυμάτισε περισσότερο απ' όλα ήταν η στιγμή που υπήρξε αυτό της μάρτυρας σε σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε ο αδελφός μου, ενώ εμένα με είχε βάλει να παρακολουθώ μήπως έλθει κανένας. Οι δύο κατηγορούμενοι περιέγραψαν πως μια ημέρα πριν τη μοιραία συνάντηση, ο 17χρονος έλαβε μήνυμα από τον ξάδελφό του να συναντηθούν για να μιλήσουν και την επομένη 7 Οκτωβρίου βρέθηκαν. Ενώ για τα μαχαίρια που έφεραν, κατέθεσαν πως δεν είχαν σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν και πως τα ήθελαν για την προσωπική τους ασφάλεια.
Επειδή θέλαμε να είμαστε ασφαλείς και προστατευμένοι σε τυχόν επίθεση που θα δεχόμασταν, αποφασίσαμε να πάρουμε από την κουζίνα του σπιτιού μας δύο μαχαίρια, τα οποία θέλω να σας τονίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν είχαμε σκοπό να τα χρησιμοποιήσουμε, παρά μόνο τα είχαμε στην κατοχή μας για την προσωπική μας ασφάλεια. Στη συνάντηση, εμείς τον ρωτούσαμε γιατί μας προξένησε αυτό το κακό και εκείνος αποκρίθηκε μιλώντας μας ειρωνικά και απειλητικά. Ειδικότερα, μας είπε να το ξεχάσουμε. Τι θέλετε και τι νομίζετε θα πετύχετε με το να με ρωτάτε συνέχεια για όσα έγιναν. Ενώ στο τέλος μας απευθύνθηκε λέγοντάς μας ότι θα πρέπει να το θυμόμαστε σαν μια ωραία ανάμνηση και ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα σεξουαλική εμπειρία μαζί του. Εκείνη τη χρονική στιγμή θόλωσα. Έβγαλα το μαχαίρι και του κατάφερα μαχαιριά στο σώμα του. Κατά τη διάρκεια της πάλης μου με τον Θανόντα, αυτός με αντιμετώπισε, οπότε στη συνέχεια, βλέποντας ο αδελφός μου να βρίσκομαι σε αδυναμία απέναντί του σε σημείο που τελικά απειλήθηκε η δική μου ζωή, όντας μεγαλύτερος ο Θανόν, έβγαλε το μαχαίρι και ο αδελφός μου τον μαχαίρωσε. Σε καμία περίπτωση δεν είχα σκοπό να τον σκοτώσω, αλλά όταν τον είχα απέναντί μου να μας λέει με τόσο προκλητικό ύφος και αμετανόητος για τα όσα κακά προξένησε σε μένα και τον αδελφό μου, η οργή μου κάλυψε την λογική μου και του επιτέθηκα. Για πρώτη φορά λοιπόν βλέπουμε το τι ακριβώς ισχυρίστηκαν. Έρχεται ο ξάδερφος από την Αγγλία, ζητάει να τους συναντήσει στην Κυψέλη. Αυτά τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια πρέπει να πούμε ότι μεγαλώνουν με αυτό το τραύμα το οποίο φέρουν μέσα στην ψυχή τους. Και εδώ πέρα τίθεται διάφορα ερωτήματα. Εξηγήσαμε και στις προηγούμενες εκπομπές ότι μήπως θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι διαφορετικό, δηλαδή μήπως κάποιος θα έπρεπε να έχει κινητοποιηθεί, μήπως κάποιος θα έπρεπε να αφήσει, ξέρεις, τους λόγους της συγγένειας ή της εντοπιότητας ή το τι θα πει το χωριό ή τι θα πει ο γείτονας και να ενημερώσει τις αρχές, γιατί αν είχαν ενημερωθεί οι αρχές σήμερα δεν θα είχαμε αυτή την κατάληξη. Ευθύνη φέρει το συγγενικό περιβάλλον, γιατί από ό,τι ακούσαμε γνώριζαν κάποιοι το τι γίνεται μεταξύ των παιδιών και κυρίως το τι έκανε ο Θανόν σε αυτά τα δύο παιδιά. Βεβαίως το έγκλημα αυτό είναι καταδικαστέο, βεβαίως θα μιλήσει στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, κάποιοι θα πρέπει να μιλούν, κάποιοι θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη από τη στιγμή που γνώριζαν. Κατά τα άλλα, δύο νέα παιδιά οδηγήθηκαν στις φυλακές, δικαιολογημένα για το έγκλημα το οποίο έκαναν. Αλλά μην ξεχνάς ότι υπήρχε και μια διχογνωμία και στο ίδιο στο σπίτι, αν θα έπρεπε να καταγγελθούν οι όλοι. Αυτό είναι θέμα, νομίζω, κυρίως κουλτούρας, είναι θέμα προσωπική θεώρηση αυτών των γονιών, απεδείχθη λάθος. Απεδείχθη λάθος, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για. Και μοιραίο για τα παιδιά. Έχει φύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος, γιατί υπάρχει θύμα στην υπόθεση. Μπορούμε να τα θύματα λοιπόν, είναι τρία. Ένας είναι στο κόμμα και δύο είναι στη φυλακή. Έχουμε φωτογραφίες αυτός, φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε ότι έχουμε βάλει μπλερ στο πρόσωπό του, γιατί δεν έχει κανένα λόγο, δεν έχει κανένα νόημα να δείξουμε ποιος είναι, αλλά αυτός είναι ο 28χρονος, είναι ο ξάδερφος. Είναι ο ξάδερφος λοιπόν, ο οποίος δολοφονήθηκε με τις μαχαιριές την 7η Οκτωβρίου του 2024, από τον 17χρονο και από τον 19χρονο. Λοιπόν, αυτός ο άνδρας, το θύμα Θάνο, είχε έρθει από την Αγγλία, κλείνουν το ραντεβού και γίνονται αυτά τα οποία γίνονται. Εδώ είναι το κλειδί κατά τη γνώμη μου, αλλά και με αστυνομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση και συζήτησαν πολλές μέρες για αυτό το θέμα, πιστεύω ότι εκεί συγκλίνουν και αυτοί. Το πρόβλημα, μιλάμε τώρα για ό,τι οδήγησε στη δολοφονία. Ξεκινάει από τη στιγμή που ο πατέρας των δύο αδερφών επικοινωνεί τόσο με τον ίδιο το δράστη και θύμα, τόσο και με τον αδερφό του, γιατί είναι παιδί του αδερφού του. Τους λέει, αυτά μου είπαν τα παιδιά μου, παραδέχεται ο ξάδερφός τους ότι έγιναν αυτά τα πράγματα δικαιολογώντας τον εαυτό του ότι ήμουν μικρός κτλ. Και εκεί ξεκινάει να συζητιέται πλέον με στην οικογένεια ότι τα παιδιά θέλουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Και αυτά που είπαμε, οι γονείς κάναν το λάθος ότι υπέκυψαν σε αυτό που λέμε κλειστή κοινωνία, να μην μάθει ο κόσμος κτλ. Όμως ήταν σε γνώση του 28χρονου ότι τα ξαδέρφια του επέμεναν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Και γι' αυτό πιστεύουν και οι αστυνομικοί, ήρθε στην Αθήνα, επικοινώνησε μέσω εφαρμογής μαζί τους, έκλεισε το ραντεβού, για να τους πείσει, δεν ξέρουμε άρα, με ποιο τρόπο. Άρα λες λοιπόν ότι σύμφωνα με τις δικές σου πληροφορίες και το ρεπορτάζ, αυτό το ραντεβού είχε αποτρεπτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, προκειμένου να μην προσφύγουν τα δύο αδέρφια στη δικαιοσύνη, τους έκλεισε. Ουσιαστικά αυτό ναι. ήταν. Ναι. Για να εξασφαλίσει ότι θα σταματήσουν να επιμένουν. Γιατί από την πλευρά του θείου του, του πατέρα των δύο παιδιών,
ήταν εξασφαλισμένο. Το είχε πει ότι δεν πρόκειται να πάω να ξεφτυλίσω. Τα γνωστά αυτά που λέγονται στις κλειστές κοινωνίες που δεν θέλουν να μαθαίνονται τα. Άρα λοιπόν το κομβικό σημείο, το σημείο κλειδί, αν θέλεις, είναι αυτό το ραντεβού το οποίο κλείστηκε για πολύ συγκεκριμένο λόγο, όπως αποκαλείται σήμερα, αγαπητέ μου Θάνο. Και βλέπουμε μετά βέβαια στη συνέχεια ότι προσπάθησε να τους αποτρέψει. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων εκεί πέρα, άρχισε να τους ηρωνεύεται κιόλας, να τους κάνει πλακίτσα. Προσπάθησε δηλαδή να υποβαθμίσει αυτό το περιστατικό, που δεν ήταν ένα, ήταν πάρα πολλά αυτά τα περιστατικά. Αυτό τουλάχιστον λέει η δική μας η έρευνα. Και κάπου εκεί λοιπόν τα μαχαίρια υπήρχαν και έγινε ό,τι έγινε. Εγώ επιμένω και το λέω ότι όλη αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να αποτραπεί αν υπήρχε ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Ναι, οπωσδήποτε. Νομίζω ότι εκεί ξεκινάνε και σταματάνε όλα, Θανάση, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Αλλά αν και από την αρχή κάποιοι γνώριζαν, δεν μιλάω για τους γονείς των δύο παιδιών, έχουν μια ηθική ευθύνη, γιατί θα έπρεπε να αποτρέψουν τις αλλεπάλληλες, έτσι, τους αλλεπάλληλους βασανισμούς αυτών των παιδιών. Δεν έγιναν τα πράγματα στην ώρα τους. Δεν ξέρουμε και πόσο αντέδραση μπορεί να έχουν τα παιδιά να λένε την αλήθεια ότι ήρθε και μας ειρωνεύτηκε κλπ. Όλα είναι πιθανά. Τώρα έχουν καταστραφεί δύο οικογένειες, γιατί δύο παιδιά είναι στη φυλακή. Καταστράφηκαν δύο οικογένειες. Ένας είναι στο χώμα και δύο παιδιά στη φυλακή που ήταν θύματα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας, φίλες και φίλοι. Μας περιμένει ο Νίκος Νικολετάκης να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε σιγά-σιγά το κουβάρι της καταθέσεως της κυρίας Χριστίνας Τσάκωνα. Νίκο μου, σε βλέπω σε μεγάλη φόρμα σήμερα. Λάμπει το πρόσωπό σου στην πραγματικότητα, γιατί δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο σε έχει ενθουσιάσει τόσο πολύ. Εγώ το έλεγα και νωρίτερα στους τηλεθεατές ότι έχω μείνει, γιατί έχουμε πληροφορίες τελευταία στιγμής σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία λέει η εισαγγελέας της έδρας στην κυρία Τσάκωνα. Και είπα ότι εγώ, αν ήμουν στη θέση της μάρτυρος, θα αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα. Αλλά να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Οπότε σου δίνω το λόγο, γιατί έχουμε ετοιμάσει και κάποιες κάρτες να βλέπουμε το τι ακριβώς λοιπόν καταθέτει. Ναι. Έλα, Νίκο. Να σας πω μόνο μια τελευταία εξέλιξη που μεταφέρει η συνάδελφος η Τζένι Μάρκου, που παρακολουθεί όση ώρα είμαι εγώ έξω για τη ζωντανή σύνδεση, ότι έχουμε και ένα δεύτερο αίτημα από την πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας. Επειδή η κυρία μάρτυρας είπε απέκλεισε την οποιαδήποτε επικοινωνία με την κατηγορούμενη, η Χριστίνα Τσάκωνα απέκλεισε ότι υπήρχε επικοινωνία με την κατηγορουμένη από την Πάτρα. Και είπε λοιπόν να ελεγχθούν τα τηλεφωνικά της αρχεία τους δύο τελευταίους μήνες πριν την έκδοση της ιατροδικαστικής έκθεσης. Όπα, εδώ είναι βόμβα. Και μισό λεπτό, εδώ είναι βόμβα. Είναι βόμβα αυτό. Η κυρία Τσάκωνα κατέθεσε λοιπόν, δίνοντας όρκο, ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με την κυρία κατηγορουμένη. Αυτό είπε. Αυτό ξέραμε εμείς κιόλας, ότι είχε υπάρξει μια επικοινωνία, μια κλίση, το είχαμε γράψει και στην εφημερίδα της κατηγορουμένης, και μετά είχαμε και την επίσπευση της έκθεσης που καθυστερούσε. Όπου μπλέκει το πράγμα τώρα πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνετε ότι η κυρία Μπάζη κάνει μια πολύ επιθετική νομική υποστήριξη της κατηγορίας, και καλά κάνει η γυναίκα, γιατί επαναλαμβάνω, το μεγάλο διακύβευμα σε αυτή την υπόθεση είναι να αχυθεί άπλετο φως προκειμένου να δικαιωθεί η μνήμη της Μαλένας, της Ήριδας και της Τζορτζίνας. Αυτό είναι το διακύβευμα. Δεν είναι το διακύβευμα πώς θα μπορέσουν να πάνε οι ιατροδικαστές και να καλύψουν τα λάθη και τις παραλήψεις, εν πάση περιπτώσει, για λόγους επιστημονικού εγωισμού ή άλλα συμφέροντα και ετερόκλητες δυνάμεις οι οποίες τους έχουν συνασπίσει να πηγαίνουν να καταθέτουν αηδίες και ανυπόστατα πράγματα. Άρα, λοιπόν, εξέλιξη τελευταία στιγμής μας λες, Νίκο, ότι αιτείται η κυρία Αμπάζη να ερευνηθεί το κινητό τηλέφωνο της κυρίας Τσάκωνα, γιατί είναι προφανές ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, οποίες είχαμε και αποκαλύψει. Σταθερό. Το σταθερό, βέβαια. Είναι συγκεκριμένες πληροφορίες, λοιπόν, τις είχαμε αποκαλύψει κι εμείς, αλλά η κυρία Τσάκωνα πήγε σήμερα και είπε ότι δεν επικοινώνησε ποτέ η κατηγορουμένη μαζί μου. Αυτό το οποίο εμείς γνωρίζουμε ως ρεπορτάζ και αυτό το οποίο ισχύει, μάλλον, και θα αποδειχτεί βέβαια από την. Αν γίνει αυτή η άρση και γίνει δεκτό αυτό το αίτημα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει δεκτό, γιατί. Κάτσε. Γιατί τώρα φουντώνω σιγά-σιγά. Λοιπόν, θυμάστε ότι η κυρία Τσάκωνα δεν μπορούσε να βγάλει ιατροδικαστική έκθεση και γνωμάτευση, γιατί δεν είχε καταλάβει και η ίδια από τι έφυγε η Μαλένα. Κάποια στιγμή λοιπόν
Φαίνεται να υπάρχει αυτή η συνομιλία με την κατηγορουμένη και ο του θαύματος στη συνέχεια. Η κυρία Τσάκωνα, η οποία δεν επικοινώνησε με κανένα γιατρό, δηλαδή τους έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων της και στις γόφες τις οποίες φοράει τους γιατρούς, δεν πήρε εργαστηριακές εξετάσεις, δεν συνομίλησε με κανένα. Συνομίλησε όμως με την κατηγορουμένη και κατέληξε στην υπατική ανεπάρκεια. Άρα το κρατάμε αυτό, Νίκο, και θέλω λοιπόν να πάμε να δούμε, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο με το τι καταθέτει η κυρία Τσάκωνα από το πρωί. Να το δούμε. Η υπατική ανεπάρκεια είναι κλινικός όρος. Και το πνευμονικό είδημα είναι κλινικός όρος, αλλά υπάρχουν ιατροδικαστές που το εξηγούν. Εμείς βλέπουμε το υγρό στα ημιθωράκια. Δεν εξετάζουμε αν είναι διίδρωμα ή εξίδρωμα. Υπάρχει κάμψη της καρδιάς. Ήταν καλώς διαπλασμένη και χωρίς ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις. Εσείς στείλατε ολόκληρη καρδιά, τον αριστερό νεφρό. Γιατί δεν στείλατε και τον δεξιό νεφρό? Ήταν τυχαία η επιλογή να στείλω τον αριστερό νεφρό. Είχαν την ίδια εικόνα και οι δύο. Γιατί δεν στείλατε τους λεμφαδένες? Θα μπορούσε να έχει επηρεάσει η λευχαιμία. Δεν πεθαίνει κανείς από λεμφαδένες. Δεν προέκυψε τίποτα από την ιστολογική. Δεν στείλατε τον εγκέφαλο όμως. Εμείς ψάχνουμε αιτία θανάτου. Δεν πέθανε από τον εγκέφαλο. Είδα είδημα στον εγκέφαλο. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο πλέον του υγρού. Το είδημα υπάρχει πάντα σε όλους τους θανάτους. Αν είναι ήπιο, δεν γράφεται. Το είδα και το έκρινα εγώ. 20 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Για σας είναι ίδιο δηλαδή αν το είδημα είναι ήπιο ή έντονο? Ο εγκέφαλος δεν πιέζεται τόσο όσο η καρδιά και οι πνεύμονες. Ο εγκέφαλος στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μου απέδιδε αιτία θανάτου. Ο κύριος Τσαντήρης λέει ότι παίρνουμε ένα κεντρικό κομμάτι του ύπατος και ένα από άλλο σημείο. Σας επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Τσαντήρης είναι λιγότερα χρόνια από μένα στο επάγγελμα. Ήταν ιδιώτης ιατροδικαστής μέχρι πρόσφατα που διορίστηκε. Μη μας λέτε συνεχώς για το τι λέει ο κύριος αγαπητός. Εσείς υπογράφετε και στέλνετε το πόρισμα με την αιτία θανάτου. Αλλιώς θα βάζαμε τον παθολόγο ανωτόμο να εκδίδει και να υπογράφει τη σχετική έκθεση. Όταν λιμνάζει το αίμα, σημαίνει ότι μπορεί να είναι θέμα υποξίας, αλλά όχι ασφυξίας. Μια βαριάς μορφής υποξία, ναι, θα μπορούσε. Στην ασφυξία όλα γίνονται μέσα σε 5 λεπτά, οπότε δεν θα προλάβαιναν να λιμνάζουν όλα τα όργανα. Το παθογνωμικό πρέπει να γραφτεί. Γιατί δεν το γράψατε και το κρατήσατε στο συρτάρι σας? Είναι σε συνδυασμό με τα άλλα. Βλέποντας την καρδιά, έχεις και την υποξία. Όχι, έχουμε ασφυξία. Ο ιατροδικαστής τι θα λάβει εν υπόψη? Ό,τι του πει ο παθολογοανατόμος? Ναι. Δεν θα λάβει υπόψη την κλινική εικόνα? Σας πήρε κανένας τηλέφωνο? Γιατί οι γιατροί κατέθεσαν ότι σας πήραν 2 φορές τηλέφωνο? Δεν έχουν δουλειά να με πάρουν τηλέφωνο. Ποτέ δεν με πήραν. Κατέθεσαν όταν σας πήραν 2 φορές. Δεν έπρεπε να καλέσετε να ρωτήσετε για την κλινική εικόνα του παιδιού? Αυτό είναι στα πλαίσια πραγματογνωμοσύνης. Και να το έπαιρνα εκ των υστέρων, δεν υπήρχαν τελευταίες εξετάσεις. Το δεδομένο το δικό μου ήταν ένα κατεστραμμένο ύπαρ. Η καρδιά είχε επιβάρυνση λόγω του ύπατος. Ο κύριος Τσαντήρης μας είπε ότι η υπατική ανεπάρκεια είναι δευτεροπαθές. Αυτή είναι η άποψη του κυρίου Τσαντήρη. Δεν έχουμε όλη την ίδια άποψη. Ακριβώς. Επειδή είναι επακόλουθο, ψάχνουμε την αιτία. Πάντως είπε, δεν είναι υπατική βλάβη. Ήταν το μοναδικό εύρημά μου. Εμείς δεσμευόμαστε από τους παθολογοανατόμους. Στον κύριο αγαπητό, στείλατε μόνο τα όργανα? Πάντα στέλνω και το χαρτί που συνοδεύει τη σωρό. Γιατί κατέθεσε ότι πήρε μόνο τα όργανα. Δεν υπάρχει περίπτωση μόνο το παραπεμπτικό χωρίς το χαρτί που μου έχουν στείλει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι τυπική σε αυτά. Δεν ξέρω γιατί είπε ότι έλαβε μόνο τα όργανα. Τι να σας πω. Ο κύριος αγαπητός, μεγάλος άνθρωπος, μπορεί να μην θυμάται. Λέω, τι πάει να πει μεγάλος άνθρωπος? Είναι αυτό τώρα, έχουμε και... Κρίση, Νίκο, είσαι εδώ μαζί μας? Είναι ο Νίκος μαζί μας? Λοιπόν, είμαι. Άρα βλέπουμε το πρώτο μέρος της κατάδυσης κυρίας Τσάκωνα. Αυτό το οποίο συγκρατούμε είναι ότι... Δεν ξέρω για αυτή η γυναίκα τώρα. Προφανώς έχει κοντή μνήμη, δεν έχει καλή μνήμη, ξεχνάει ή όλοι οι άλλοι λένε ψέματα. Μας λέει λοιπόν, αγαπητέ Νίκο Νικολετάκη, ότι ουδείς από το ιατρικό προσωπικό εκεί όπου νοσηλευόταν η άτυχη Μαλένα, αυτό το κοριτσάκι το οποίο ήταν μια χαρά στην υγεία του, δεν επικοινώνησε μαζί της, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι γιατροί έχουν καταθέσει ότι προσπαθούσαν να τη βρούνε, αλλά δεν τη βρίσκανε γιατί ήταν καλοκαίρι και ενδεχομένως, δεν ξέρω εγώ, διακόπευε και καλά έκανε μέχρι ένα σημείο. Μας λέει επίσης ότι, εντάξει, αυτό το ξέραμε και από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν αναζήτησε ποτέ τον ιατρικό φάκελο. Βλέπω ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων με τον κύριο Τσαντήρη και ουσιαστικά η κυρία Τσάκωνα προσπαθεί να υποβαθμίσει το ρόλο του κυρίου Τσαντήρη, λέγοντας ότι εντάξει, μωρέ, ο κύριος Τσαντήρης τώρα πρόσφατα έγινε κρατικός ιατροδικαστής. Το προηγούμενο διάστημα ήταν ιδιώτης ιατροδικαστής. Λες και οι ιδιώτες ιατροδικαστές
δεν είναι ιατροδικαστές, ανήκουν σε άλλη κατηγορία, είναι εξωγήινοι. Και βλέπω λοιπόν να χαρακτηρίζει και ηλικιωμένο τον κύριο Αγαπητό. Αυτά κρατάω από το πρώτο μέρος της κατάδυσης, κυρία Τσάκωνα. Να σας πω και κάτι τελευταίο από εδώ. Λίγο πριν βγω έξω για να κάνω τη ζωντανή σύνδεση, είχε γίνει αναφορά και στο περίφημο πόρισμα Καρακούκι Καλόγρια που οδήγησε βέβαια και στο να κατηγορηθεί η κατηγορουμένη από την Πάτρα για τους φόνους της Μαλένας και της Ήρδας, σύμφωνα πάντα με τους δικαστές. Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά είπε ότι ξεκίνησε να διαβάζει το πόρισμα, αλλά μόλις είδε ότι αφορά δύο παιδιά, ότι εμπλέκει δηλαδή και τις δύο περιπτώσεις, και της Μαλένας και του Βρέφους, σταμάτησε να διαβάζει. Και σε δεύτερη ερώτηση που έκανε η πρόεδρος, είπε ότι δεν είναι σωστό που γίνεται αναφορά στα δύο παιδιά στο ίδιο πόρισμα. Κατά τη γνώμη τους, προφανώς θα έπρεπε να υπάρχει ξεχωριστά μελέτη για το ένα, ξεχωριστά μελέτη άρα για το άλλο και δίνει, πόρισμα. Δίνει συμβουλές στους δύο εμπειρότερους εκείνης, γιατί επικαλείται την εμπειρία, γι' αυτό το λέω και εγώ. Όχι ότι δεν είναι έμπειρη, κυρία Τσάκο, να μην παρεξηγηθώ. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας, μας είπε ότι έχει 20 ετή πείρα και πραγματικά έχει πραγματοποιήσει πολλές ιατροδικαστικές πράξεις. Άρα λέει ότι δίνει συμβουλές και στον κύριο Καρακούκη, ο οποίος είναι προϊστάμενος ιατροδικαστικής υπηρεσίας, και στον κύριο Καλόγρια σε ό,τι αφορά το θέμα της γνωμοδότησης. Είναι προφανές ότι δεν θα άρεσε στην κυρία Τσάκον αυτή η γνωμοδότηση, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν εκείνοι οι οποίοι έβαλαν την υπογραφή τους φαρδιά πλατιά και αποκάλυψαν την ασφυξία. Κάτι το οποίο διέλαθε τη προσοχή τη κυρία Τσάκονα, η οποία θεωρεί ότι συμβαίνει, ξέρετε, πάρα πολύ συχνά. Ένα παιδί στα καλά του καθουμένου να πεθαίνει από οξία υπατική ανεπάρκεια, γιατί η οξία υπατική ανεπάρκεια λέει ότι προεκλήθη η κυρία Τσάκονα στη Μαλένα. Είναι πολύ σύνηθες, παρά το γεγονός ότι όπως λένε όλοι οι ιατροδικαστές με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεν έχει συμβεί πουθενά στον κόσμο κάτι τέτοιο. Άρα η κυρία Τσάκονα αυτή τη στιγμή θα πρέπει κάποια στιγμή να φιλοξενηθεί στο βιβλίο Γκίνης, γιατί είναι η μοναδική ιατροδικαστής η οποία εξέτασε τέτοια περίπτωση. Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει συμβεί ποτέ. Όμως κατά την κυρία Τσάκονα, η οποία εμένει και επιμένει και θα δείτε στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, τι της έχει πει και η εισαγγελέα της έδρας, εκεί πραγματικά νομίζω ότι θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας, θα έχουμε και συνέχεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά είναι η μοναδική ιατροδικαστή στον κόσμο, Χριστίνα Τσάκονα, η οποία εξέτασε τέτοιο περιστατικό. Πουθενά άλλο. Σε όλη την Ιφίλιο. Πουθενά άλλο. Νίκο, παραμένεις εκεί. Έχουμε και άλλο ρεπορτάζ, έχουμε και άλλες κάρτες. Συνεχίζεται η κατάθεση της κυρίας Τσάκο. Να πάμε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Μας περιμένει ο Βαγγέλης ο Τριάντης, γιατί είπαμε ότι σήμερα είχαμε και εισαγγελική πρόταση σε ό,τι αφορά τη δίκη για τα πλημελήματα της Κιβωτού. Όπου μεταξύ άλλων κατηγορείται και ο πάτερ Αντώνιος, ο οποίος κατηγορείται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε κάποιες κακοποιήσεις οι οποίες φέρονται να λάμβαναν χώρα μέσα σε δομές. Βαγγέλη, δεν ξέρω, σε βλέπω. Μας ακούς? Βαγγέλη μου. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τον ήχο, δεν ακούω. Δεν ακούει ο Βαγγέλης, δεν ακούει ο Βαγγέλης. Θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την βλάβη. Λοιπόν, κύριε Σακά, ελάτε εδώ, Δημήτρης Σακάς κοντά μας. Μια δυσάρεστη είδηση, καθώς πληροφορηθήκαμε χθες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο πατέρας του Απόστολου Λύτρα, επίσης γνωστός και διακεκριμένος δικηγόρος, έφυγε από τη ζωή. Είναι κάτι το οποίο το γνωστοποίησε ο ίδιος ο ποινικολόγος. Και μάλιστα προχώρησε και σε κάποιες αναρτήσεις μαζί και με την αδερφή του, την ακριβώς, δικηγόρο, τη Βίκη Λύτρα. Ακριβώς, Πέτρο, είναι δύσκολη ώρα για τον Απόστολο Λύτρα. Όπως είπες και εσύ, τη δυσάρεστη είδηση την έκανε γνωστή από το Facebook, όπου χαρακτηριστικά έγραψε: «Μπαμπά, καλό ταξίδι. Σε αγαπάμε όλοι μας τόσο πολύ, θα είσαι πάντα δίπλα μας». Αυτή ήταν η ανάρτηση του Απόστολου Λύτρα. Βλέπουμε εδώ την ανάρτηση. Μπορούμε να δούμε την ανάρτηση. Είναι ο πατέρας του κύριου Λύτρα, είναι η αδερφή του Βίκη Λύτρα και ο Απόστολος Λύτρας. Προφανώς σε πολύ νεότερη ηλικία. Ο πατέρας του Απόστολου Λύτρα λοιπόν υπήρξε δικηγόρος. Το δρόμο το δικό του, τα παπούτσια τα δικά του φόρεσε και ο Απόστολος Λύτρας και η αδελφή του η Βίκη. Και πρέπει να πούμε ότι στη Ριτσόνα, νομίζω την Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η καύση. Θα είναι. Τι ακριβώς θα γίνει στη Ριτσόνα? Δεν το γνωρίζουμε ακόμα, Πέτρο, αλλά. Νομίζω ότι έχει βγει μια ανακοίνωση ότι την Τετάρτη στη Ριτσόνα θα αποχαιρετήσουν τον πατέρα του Απόστολου Λύτρα. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο Βαγγέλη Τριάντη τώρα. Νομίζω ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη σύνδεση την οποία είχα. Α, η κυρία Κωνσταντοπούλου πίσω από το Βαγγέλη. Βαγγέλη, σε ακούμε.
είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία μπαίνει αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια της... Να την έχουμε, να σου πω, Βαγγέλη. Βαγγέλη, μην την ψάχνει την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν χρειάζεται. Να πω ότι σε λίγη ώρα θα την έχουμε, γιατί έχουμε πολύ πλούσιο ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά ένα περιστατικό καταγγελόμενης αστυνομικής βίας και ευθαιρεσίας με θύμα δύο συνανθρώπους μας. Δικηγόρος των δύο αυτών ανθρώπων είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, οπότε σε λίγη ώρα θα ανοίξουμε αυτό το φάκελο. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε να μας πεις τι ακριβώς συνέβη στη δίκη του πατρός Αντωνίου. Λοιπόν, σήμερα είχαμε εξελίξει στη δίκη του πατρός Αντωνίου. Είχαμε την εισαγγελική πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία ήταν ουσιαστικά ενοχοποιητική για τον πατέρα Αντώνιο ως ηθικό αυτουργό και κάποιους από τους υπόλοιπους 7 συγκατηγορούμενους ως φυσικούς αυτουργούς, ουσιαστικά για τις απομονώσεις των ανηλίκων στις δομές του Βόλου και της Χίου. Πρόκειται για τους ανήλικους οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε μία κλοπή στο Βόλο και ως τιμωρητικά είχαν μπει σε καθεστώς απομόνωσης τόσο στο Βόλο όσο και στη Χίο. Οι εισαγγελές της έδρας ανέφερε ότι ουσιαστικά οι πράξεις αυτές ήταν πράξεις που επέφεραν σωματική κακοποίηση και ψυχική κακοποίηση στα θύματα. Ουσιαστικά είχαμε πρόταση ενοχοποιητική και για το αδίκημα που αφορά για κάποιους ξυλοδαρμούς που είχαν καταγγελθεί σε κάποιες εκ των δομών και για όλα τα υπόλοιπα δικήματα η εισαγγελέα της έδρας διατύπωσε αμφιβολίες και ως προς τους φυσικούς αυτουργούς και ως προς το σκέλος της ηθικής αυτουργίας που είχε να κάνει με τον πατέρα Αντώνιο. Να πούμε ότι, όπως είπες πολύ σωστά και στην αρχή της εκπομπής, η εισαγγελική πρόταση δεν είναι δεσμευτική, είναι εισήγηση στην ουσία, είναι πρόταση του εισαγγελέα προς την έδρα. Αναμένουμε στις 21 του μήνα να έχουμε κάποιες αγορεύσεις εκ των συνηγόρων υπεράσπισης και από εκεί και μετά να οριστεί η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Τριμελούς Πλημελιωδικείου. Επειδή ήσουν μέσα στη δικαστική αίθουσα και παρακολουθούσες τη συνεδρίαση, δεν ξέρω στο άκουσμα της αγγελικής πρότασης αν είχαμε κάποια αντίδραση από τον πατέρα Αντώνιο ή να συνέβη κάτι το οποίο ενδεχομένως υπέπεσε στη δική σου την αντίληψη. Κάτι συνταρακτικό που το οποίο να υπήρξε από την πλευρά του πατέρα Αντώνιο, όχι. Ήταν στην έδρα, παρατηρούσε ανέκφραστος την απόφαση της εισήγησης της εισαγγελέως, χωρίς να αντιδρά επί της ουσίας. Γενικότερα, ο πατέρας Αντώνιος σε όλες τις δίκες που έχουν γίνει για αυτή την υπόθεση της δικασίμου, παρατηρεί ανέκφραστος και κάποιες φορές συνεννοείται με τους δικηγόρους. Μετά το τέλος της συνεδρίασης, όπου και την λήξη της εισαγγελικής πρότασης, υπήρξαν κάποιες διαβουλεύσεις και κάποιες συζητήσεις με τους δικηγόρους της πλευράς της Κιβωτού και του πατρός Αντωνίου. Έφυγε από εκεί στην ουσία μετά συνοδεία των υιοθετημένων ιών και κάποιων εκ των παιδιών τα οποία βρίσκονται στο πλευρό του. Δεν μπορώ να πω κάτι σε ό,τι αφορά αν ήταν αρεστή ή όχι η εισαγγελική πρόταση και αν περιμέναν κάτι άλλο. Σίγουρα αυτό που είπα και πριν, ότι στην πορεία που συνοδεύαμε τα παιδιά αυτά που περπατούσαν στους διαδρόμους της Ευελπίδων, συναντήσαμε και την πρεσβυτέρα, η οποία ήταν σε μια διαφορετική διάθεση σε σχέση με τον πατέρα Αντώνιο, δίχως και πάλι αυτό όμως να σημαίνει κάτι ως προς την εισαγγελική πρόταση. Αναμένουμε, Πέτρο, την συνέχεια της συγκεκριμένης διαδικασίας στις 21 Οκτωβρίου και με μεγάλο ενδιαφέρον. Ωραία. Τι θα αποφανθεί τελικά το τριμελές πλημελιωδικείο. Ούτως ή άλλως, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, υπενθυμίζω ότι αυτή η υπόθεση αφορά τα πλημελήματα τα οποία φέρονται να έχουν τελεστεί σε δομές της Κιβωτού. Είναι σε εξέλιξη οι άλλες υποθέσεις, οι οποίες είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Όμως, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα η δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνω και το λέω ότι δεν είναι δεσμευτική, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, Βαγγέλη μου, η εισαγγελική πρόταση. Θα περιμένουμε και τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Είναι πολλοί οι κατηγορούμενοι, οπότε 21 Οκτωβρίου θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ακόμα περισσότερα. Εσύ παραμένεις εκεί, γιατί σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας την κυρία Κωνσταντοπούλου για το άλλο θέμα, το οποίο αφορά την βία η οποία φέρεται να έχει ασκηθεί σε δύο συμπολίτες μας από όργανα της αστυνομίας, ένα πολύ σοβαρό θέμα και πολύ σοβαρές καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει και έχουμε εξασφαλίσει ως υλικό στην εκπομπή. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν πάμε, φίλες και φίλοι, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός εδώ στο Open. Ποιος είναι αυτός ο διαγωνισμός? Η Βιοκαρπέτ, η κορυφαία εταιρεία σε ό,τι αφορά τα χαλιά, μας κάνει δώρο, σας κάνει μάλλον δώρο, μία δωροεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ δώρο από τη Βιοκαρπέτ. Όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό όμως η υπόθεση, το case, όπως λένε στο χωριό μου. Μπορείτε λοιπόν να πάτε σε καταστήματα της Βιοκαρπέτ, γιατί υπάρχουν μοναδικές τιμές. Υπάρχουν εκπτώσεις και αυτές οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι αυτή η υπόθεση σας αφορά όλους, υπό την έννοια ότι σε λίγο καιρό μπαίνει χειμώνας, θα πρέπει να στρώσουμε χαλιά,
και στο σπίτι, στο γραφείο, οπουδήποτε, αν επιθυμείτε. Γι' αυτό λοιπόν, πηγαίνοντας στη Βιοκαρπέτ, μπορείτε να πάρετε 2 χαλιά καθιστικού και τα πιτσαρίας σε τιμή η οποία αγγίζει τα 300 ευρώ μόνο. Και όχι μόνο, μπορείτε να δείτε όλα τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν, όλα τα χαλιά τα οποία είναι πραγματικά μοναδικά και να κάνετε τις δικές σας επιλογές. Τρόπος με τον οποίο μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι πάρα πολύ απλός. Κινητό ή σταθερό, τηλέφωνο, τηλεφωνείτε στο 14800, αφήνετε το όνομά σας και το επώνυμό σας ή αν θέλετε από το κινητό τηλέφωνο, στέλνετε SMS, γράφετε ΚΟΜΙΚΡΟΝ κενό, όνομα, επώνυμο, αποστολή στο 14800. Και με αυτόν τον τρόπο, εκτός από την δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για την δωροεπιταγή των 1.000 ευρώ, ταυτόχρονα μπαίνετε στη μεγάλη κλήρωση για τις 5.000 ευρώ μετρητά, ένα μεγάλο δώρο του Open. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπαλάκι ευθυνών, οι χαλασμένοι και υποαχρηστοί ανελκυστήρες στις πεζογέφυρες της Αθήνας. Τι απαντά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στους Δήμους μέσω του Open τώρα? Σε δίκαιο πυροσβέστης που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του. Πού βρίσκεται ο ίδιος και τι συμβαίνει με την ΕΔΕ εις βάρος του? Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Διαβάζω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο έξω τι ακριβώς φαίνεται, σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις τις οποίες αναδεικνύει και σήμερα η εκπομπή. Πραγματικά πολύ συγκινητική η παρουσία σας. Πάμε ξανά, βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Τηλέφωνα, τηλέφωνα καταγγελιών και τηλέφωνα επικοινωνίας, τα email μας, τη σελίδα την οποία έχουμε στο Instagram, Open Tora, και φυσικά το hashtag, το οποίο είναι hashtag Open Tora, στο πρώην Twitter, στο X, έτσι όπως το αποκαλούν. Πολλές αντιδράσεις για το τι ακριβώς καταθέτει αυτή τη στιγμή η κυρία Τσάκωνα στο Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας, αλλά και για τα άλλα θέματα τα οποία θίγουμε. Έχουμε και το θέμα της πεζογέφυρας, έρχεται στη συνέχεια. Η έρευνα συνεχίζεται. Έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις και θα έχουμε κοντά μας και τον Δήμαρχο Αλίμου, τον κύριο Κονδύλη, με τον οποίο είχαμε ένα πολύ γόνιμο και φιλικό διάλογο την περασμένη Παρασκευή. Πάμε όμως πάλι στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, γιατί μας περιμένει ο Βαγγέλης ο Τριάντης. Βαγγέλη μου, σήμερα είναι μια μέρα η οποία τρέχει πάρα πολύ το δικαστικό ρεπορτάζ. Είχαμε την δίκη του αποκαλούμενου γλυκούλη της πυροσβεστικής. Και γλυκούλη δεν τον λέω εγώ, τον λένε οι ίδιοι συναδελφοί του. Για να μην παρεξηγηθώ, ο άνθρωπος είναι ανώτερος αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Κατηγορείται γιατί ξυλοφόρτωνε επί χρόνια, και είναι ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε. Είχαμε τη μαρτυρία της γυναίκας, η οποία ήρθε και μας μίλησε ζωντανά στην εκπομπή. Σήμερα λοιπόν ήταν η ημέρα της κρίσης, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη για το βαρύ χέρι το οποίο φέρεται να έχει αυτός ο άνδρας, αυτός ο ένστολος. Όμως η δίκη, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, αναβλήθηκε. Για πες μας τι συνέβη. Ναι, Πέτρο, σήμερα ήταν η δίκη του αποκαλούμενου και ως γλυκούλη από τους συναδέλφους του με το βαρύ χέρι. Είχαν πάει σήμερα στο, πώς το λένε, στη δίκη μέσα. Ήταν αδικαστή η γυναίκα, ήταν αδικαστή ο συγκεκριμένος αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος κατηγορείται για την κακοποίηση της συντρόφου του. Στο πλευρό της συντρόφου του ήταν πάρα πολλοί φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, αλλά και γυναίκες παπλές που ήρθαν να τη στηρίξουν στο κομμάτι αυτό της κακοποίησης που έχει υποστεί. Την ώρα λοιπόν που επρόκειτο να ξεκινήσει η δίκη, εμφανίστηκε δικηγόρος εκπρόσωπος της πλευράς του ανώτερου αξιωματικού της πυροσβεστικής, η οποία ζήτησε αναβολή της υπόθεσης επικαλούμενη ξαφνικό ιατρικό ζήτημα που είχε προκύψει για τον ανώτερο αξιωματικό. Προσκόμισε μάλιστα και έγγραφο το οποίο πιστοποιούσε ότι σήμερα το πρωί στις 8:36 ο Γλυκούλης αξιωματικός επισκέφτηκε το Λαϊκό Νοσοκομείο, τα εξωτερικά ιατρία, και έπασχε από γαστρεντερίτιδα. Η έδρα έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής, έδωσε όμως μια σύντομη αναβολή για τις 4 Δεκεμβρίου του 2024. Εδώ όμως, Πέτρο, θέλουμε να σημειώσουμε κάτι σημαντικό που έλεγε η πλευρά της φερόμενης ως κακοποιημένης γυναίκας από το συγκεκριμένο αξιωματικό. Ναι. Όταν ανεγνώστη, δεν ξέρω αν με ακούς, Πέτρο. Σε ακούω μια χαρά, Βαγγέλη μου, συνέχισε, γιατί εντάξει, εγώ σκέφτομαι όλα αυτά. Γαστρεντερίτιδα σήμερα, είχε δίκιο ο άνθρωπος, ξαφνικά τον έπαθε. Δευτέρα ήταν, μετά από Σαββατοκύριακο. Είχε δίκιο ο άνθρωπος, είναι και επικίνδυνοι, ναι, οι γαστρεντερίτιδες, μισό λεπτό, γιατί θα μιλάω σοβαρά, θερίζουν το Σαββατοκύριακο. Θερίζουν, ιδίως όταν πηγαίνεις σε μαγαζιά τα οποία ενδεχομένως έχουν φαγητό το οποίο είναι λίγο επίφοβο, γιατί είχε και καλό καιρό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να βγει και να φάγει κάπου ο άνθρωπος με την παρέα του, με τους φίλους του, δεν ξέρω με ποιους. Και σήμερα το πρωί λοιπόν, 8:37, πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, γιατί τον έπιασε. Ήταν επίσημο έγγραφο του νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού?
Βαγγέλη, υπάρχει, Θανάση μου, επίσημο έγγραφο του νοσοκομείου, αλλά εδώ, χωρίς να αμφισβητούμε εμείς επί της ουσίας το ιατρικό έγγραφο, έτσι δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Θέλω να μεταφέρω το εξής που ελέγχθη από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας και της γυναίκας και των υπολείπων που ήταν μαζί. Όταν ανεγνώστη το όνομα του ιατρού που υπογράφει τη βεβαίωση ότι ο συγκεκριμένος, ότι ο ανώτερος αξιωματικός πάσχει από γαστρεντερίτιδα, μας είπε σε κατηδίαν συζητήσεις η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας ότι ο συγκεκριμένος αξιωματικός, ο συγκεκριμένος γιατρός έχει φιλική σχέση με κουμπάρο του ανώτερου αξιωματικού της πυροσβεστικής και μάλιστα πολλές φορές ο καταγγελόμενος ανώτερος αξιωματικός της είχε πει της γυναίκας ότι εάν χρειαστεί στο παραμικρό υπάρχει ο συγκεκριμένος γιατρός στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου μπορεί να σε βοηθήσει και να σου δώσει το οποιοδήποτε πιστοποιητικό. Αυτά τουλάχιστον μετέφερε. Nice. Αυτά τέθηκαν υπόψη της έδρας. Θα μπορούσε η έδρα να διατάξει την εξέτασή του από άλλους γιατρούς. Λέω εγώ τώρα που... Είπε ο δικηγόρος που υποστηρίζει την κατηγορία, έτσι είπε στο δικαστήριο, ότι εμείς αμφισβητούμε ότι όλο αυτό είναι ως πραγματικό γεγονός, με την έννοια ότι αμφισβητούμε, είναι μια τακτική για να πάρει αναβολή ως προς τη σημερινή δικάση μου. Αρκέστηκε σε αυτό, δεν έκανε κάποιο άλλο αίτημα που να ζητεί να εξεταστεί ως προς το περιεχόμενο ο Γλυκούλης. Καταρχάς να ευχηθούμε στον άνθρωπο. Ούτως ή άλλως το δικαστήριο έδωσε μια σύντομη αναβολή. Έτσι, ούτως ή άλλως αυτό ισχύει, Βαγγέλη, το οποίο λες, είναι σύντομη αναβολή. Να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση στον κατηγορούμενο αξιωματικό της πυροσβεστικής, τον ανώτερο αξιωματικό. Βαγγέλη, παραμένει στα δικαστήρια. Και να ευχηθούμε να μην ξαναρρωστήσει. Γιατί Δεκέμβρης μήνας έχει πολλές ιώσεις. Εντάξει, πρέπει να προσέχουμε γενικά την υγεία μας. Όχι, πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας. Έτσι δεν είναι. Συμφωνώ απόλυτα. Ιδίως όταν έχουμε δίκες. Χρήστο μου, έλα, Χρήστος Μαζάνης κοντά μας. Γιατί έχουμε το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, Χρήστο. Και είδαμε ότι σήμερα λοιπόν είχαμε αναβολή στη δίκη, όμως είναι και το πειθαρχικός έλεγχος ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ένορκη διοικητική εξέταση? Γιατί από ό,τι φαίνεται η τακτική δικαιοσύνη τρέχει πιο γρήγορα σε ό,τι αφορά το πώς θα έπρεπε να τρέχουν τα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια. Λοιπόν, τι λέει το ρεπορτάζ, όπως μας απαντούν από την πυροσβεστική υπηρεσία, η ΕΔΕ, ένορκη διοικητική εξέταση δηλαδή, βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε λίγες ημέρες από τώρα, όπως μας απαντούν, θα έχει ολοκληρωθεί και το πόρισμα αυτό θα διαβιβαστεί φυσικά στο αρχηγείο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, αν θυμάμαι καλά, ότι το συγκεκριμένο στέλεχος βρίσκεται, μάλλον είναι σύνδεσμος, υπηρετεί σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία εντός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Αναβαθμίστηκε δηλαδή. Υπάρχει ρεπορτάζ και από εκεί. Όπως μαθαίνουμε, μέσα στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας υπάρχουν κάποια στελέχη της πυροσβεστικής, τα οποία υπηρετούν, έχουν σταλθεί εκεί από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και είναι ουσιαστικά ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της πυροσβεστικής αλλά και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Έχουν σκοπό να διαβιβάζουν συγκεκριμένες πληροφορίες, κύριε Ταξίαρχε. Υπάρχουν σύνδεσμοι και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και του λιμενικού σώματος. Αυτό το θέμα είναι, παιδιά, αυτό το οποίο καταλαβαίνει. Δεν αποφασίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τα πειθαρχικά του συνδέσμου. Όχι. Δεν έχει σχέση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν έχει καμία σχέση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το θέμα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και πολύ σοβαρό κατά την άποψή μου. Υπάρχει ένα κατηγορητήριο. Ο άνθρωπος αυτός βαρύνεται. Δεν θα το κρίνω εγώ αν θα δικαστεί, αν θα καταδικαστεί, τι θα γίνει, χέρι του τεκμηρίου της αθότητας. Απ' την άλλη, όμως, βλέπουμε ότι στο μεσοδιάστημα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι σοβαρές καταγγελίες, υπάρχει παραπομπή του στην τακτική δικαιοσύνη. Όχι μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ΕΔΕ, αλλά στο μεσοδιάστημα κάποιοι τον αναβάθμισαν. Πέτρο και αυτό είναι το σοβαρό στο πρόβλημα. Δεν είναι, βεβαίως είναι η αναβάθμιση και είναι σοβαρό. Το επόμενο επίσης σοβαρό είναι για ένα τέτοιο αδίκημα που έχει ποινικές προεκτάσεις σοβαρές, θα μπορούσε χτες να ολοκληρωθεί το πόρισμα γιατί και να ολοκληρωθεί αύριο το πόρισμα. Ξέρετε πόσο καιρός απαιτείται στην πορεία. Θα παραπευθεί ενδεχομένως το πρωτοβάθμιο συμβούλιο, θα πάει στο δευτεροβάθμιο. Άντε, γεια! Μια πολύ σημαντική πληροφορία που μάθαμε και να τελειώσω με αυτό. Αυτά τα στελέχη που τοποθετούνται εκεί δεν είναι μόνιμα για πάντα. Το ξέρω. Δηλαδή κάθονται μόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ωραία. Η οποία τελειώνει τέλη Οκτωβρίου. Λοιπόν. Σημειώστε το αυτό για το τι σημαίνει για τα συγκεκριμένα στελέχη της πυροσβεστικής. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι είναι προς ολοκλήρωση η ΕΔΕ.
κύριε Λέισον. Και στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει. Χρήστο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα κατευθείαν με την Κρήτη. Μας περιμένει ο κύριος Γιώργος Μανουσάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος εργαζομένου νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου της Κρήτης, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία από ό,τι φαίνεται αντιμετωπίζουν εκεί πέρα. Κύριε Σκηκή. Καλώς σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Γεια σας, κύριε Μανουσάκη μου, από την Αθήνα. Πώς είστε? Καλά. Εδώ έχουμε ζέστη πολύ. Και εμείς έχουμε ζέστη και μέσα στο στούντιο έχουμε ζέστη και κοντεύω να βγάλω την Μπέμπελη σήμερα. Δεν ξέρω, κάτι έχει πάθει ο κλιματισμός, αλλά έχετε προβλήματα και βλέπω ότι έχετε κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες προς το Υπουργείο Υγείας και μάλιστα καταγγέλλετε και πρακτικές τρομοκρατίας. Οπότε θέλω λίγο να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει είναι ότι το νοσοκομείο μας, όπως πολλά νοσοκομεία της περιφέρειας, έχει μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν μέρες που ενώ το νοσοκομείο εφημερεύει, δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος, δεν εφημερεύει ακτινολόγος, δεν εφημερεύει καρδιολόγος. Υπάρχουν πολλές μέρες το μήνα, 7 μέρες χωρίς αναισθησιολόγο και καρδιολόγο, 15 μέρες το μήνα, οι μισές μέρες του μήνα χωρίς ακτινολόγο. Εμείς ως σύλλογος πολλές φορές τα αναδεικνύουμε αυτά. Αυτό υπάρχει πρόβλημα και στη μονάδα. Γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή εδώ πέρα μιλάμε για ένα νοσοκομείο το οποίο δεν έχει βασικές ειδικότητες. Είναι προφανές αυτό. Άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Αλλά για πόσο χρονικό διάστημα βιώνετε εσείς αυτή την κατάσταση? Και οι ασθενείς κυρίως. Το τελευταίο εξάμηνο έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Ναι. Πέρυσι δεν ήταν έτσι. Πριν ένα χρόνο ξεκίνησαν να φεύγουν κάποιοι γιατροί. Με αποτέλεσμα αυτοί οι γιατροί δεν αντικαταστάθηκαν, έγιναν προκηρύξεις, δεν υπήρξαν αιτήσεις. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις ελλείψεις. Επίσης, η μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ είχε 4 γιατρούς, έμεινε με 3. Με αποτέλεσμα μειώθηκαν τα κρεβάτια από 6 σε 4. Και αυτή τη στιγμή δεν βγαίνουν οι εφημερίες και ζητείται βοήθεια από τα νοσοκομεία του Ηρακλείου να φέρουν γιατρούς με μετακινήσεις για να βγαίνουν οι εφημερίες. Επίσης, και το τμήμα επιγόντων έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και εκεί δεν βγαίνουν οι εφημερίες. Μιλάμε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι σε ένα νομό με 75.000 κατοίκους. Έχει τον κεντρικό ρόλο σε σχέση και με τα άλλα 2 νοσοκομεία που έχουν και αυτά τα άλλα 3 νοσοκομεία που έχουν και αυτά προβλήματα σοβαρά λειτουργίας. Η Σιτία και δεν μπορούμε. Η Ιεράπετρα και η Σιτία. Λειτουργεί η Σιτία στο νοσοκομείο ή λειτουργεί σαν ένα υποτυπώδες κέντρο υγείας παλαιού τύπου? Όχι, γίνονται κάποια χειρουργία, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι στην παθολογική κλινική, όπου ενώ μέχρι πριν ένα χρόνο λειτουργούσε, τώρα ουσιαστικά δεν λειτουργεί σχεδόν καθόλου η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Σιτίας. Έχουν πρόβλημα και είναι μόνο με έναν αναισθησιολόγο. Έχουν πρόβλημα στην παιδιατρική κλινική, όπου είχαν μείνει και εκεί μόνο με ένα παιδίατρο. Και αντίστοιχα είναι τα προβλήματα και στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου και εκεί η παθολογική κλινική λειτουργεί τις μισές μέρες του μήνα. Είναι και εκεί μόνο με μία αναισθησιολόγο. Και εκεί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις εφημερίες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μέρες που στο νοσοκομείο εφημερεύει μόνο το κέντρο υγείας και ένας ή 2 γιατροί από όλο το νοσοκομείο. Θα ρωτήσω κάτι, κύριε Μανουσάκη, γιατί εδώ πέρα μας λέτε και μιλάτε για ελλείψεις και καλά κάνετε και τα επικοινωνούμε αυτά τα θέματα μέσω της τηλεόρασης, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε την ακριβή κατάσταση. Αλλά θέλω να μου πείτε το εξής. Έχετε ενοχλήσει το Υπουργείο Υγείας? Είναι ενημερωμένος ο Υπουργός και η λοιποί εκεί πέρα για την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζετε? Και αν έτσι, σας έχουν απαντήσει? Είναι απόλυτα ενημερωμένοι. Ναι. Πρόσφατα, τον Ιούλιο, έγινε και Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα το νοσοκομείο και παρευρέθηκε διαδικτυακά ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Εκεί δεν μας είπε ουσιαστικά τίποτα. Είπε ότι φτιάξτε προτάσεις και να μου τις φέρετε να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό που έχει συμβεί τώρα αυτή την περίοδο είναι ότι προκηρυχθήκανε 6 θέσεις γιατρών στις ειδικότητες που σας ανέφερε προηγουμένως. Όμως οι ίδιες θέσεις έχουν προκηρυχθεί άλλες 2 φορές στο παρελθόν και έχουν μείνει κενές. Τώρα λοιπόν το Υπουργείο αυτό που λέει είναι ότι επειδή δόθηκε ένα επίδομα άγονης περιοχής που πριν δεν δινόταν σε αυτό το ποσό, θα λειτουργήσει ως κίνητρο για την προσέλκυση γιατρών. Αυτό θα το ξέρουμε και εικόνα θα έχουμε αν καλυφθούν κάποιες από αυτές τις 6 θέσεις που προκυρήσονται μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.
Έτσι. Και πάλι σας λέω ότι το νοσοκομείο είναι καθημερινά σε μια λειτουργία δύσκολη και σκεφτείτε ότι είμαστε στην καρδιά της, του τουρισμού στην Κρήτη. Έτσι. Ο Άγιος Νικόλος είναι σε ένα σημείο πολύ τουριστικό, είναι δίπλα μας η Ελούτα με τα πεντάστερα ξενοδοχεία. Αυξάνεται πάρα πολύ ο πληθυσμός το καλοκαίρι και για μας το φετινό καλοκαίρι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι με περιστατικά που συνεχώς χρειαζόταν διακομιδές σε άλλα νοσοκομεία. Είναι αντιληπτό, είναι αντιληπτό αυτό το οποίο λέτε κύριε Μανουσάκη και από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν εσείς είστε αποφασισμένοι να προχωρήσετε σε κινητοποιήσεις προκειμένου να δοθεί μια λύση σε αυτές τις ελλείψεις οι οποίες όπως καταλαβαίνουμε είναι πολύ προβληματικές για την ασφαλή και την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου και των νοσοκομείων της Κρήτης. Δεν είναι το νοσοκομείο. Εδώ από ό,τι αντιλαμβάνουμε χρειαστεί να γίνει μια χειρουργία σκολικοειδίτητας. Ναι. Δεν έχει αναισθησιολόγο, δεν χρειάζεται αναισθησιολόγος. Ναι, 7 μέρες το μήνα δεν έχει αναισθησιολόγο με αποτέλεσμα να γίνεται διακομιδή σε άλλο νοσοκομείο. Ιδιωτικές κλινικές έχει η πόλη. Όχι, όχι, μόνο στο Ηράκλειο. Πάλι κακά. Πιστεύω σύντομα θα στηθεί καμία. Λοιπόν, εμείς ναι, μα ήδη ο ιδιωτικός τομέας αναπτύσσεται πάρα πολύ. Ωραία, αυτή η πολιτική που ακολουθείται ουσιαστικά με αυτό το ρυθμό λειτουργεί να αναπτύσσεται ο ιδιωτικός τομέας. Ήδη την Ιεράπετρα, μια μεγάλη. Γιατί όμως κάνετε λόγο έτσι και να ολοκληρώσουμε για τρομοκρατία του Υπουργείου απέναντί σας. Γιατί υπάρχει πίεση στο να μην δημοσιοποιούνται τα κενά. Και προς το Σύλλογο και προς τους εργαζόμενους. Ότι δεν θέλουν να δημοσιοποιούνται τα κενά. Γιατί τα κενά τα βλέπει ο κόσμος, τα βλέπει ο ασθενής που πάει εκεί και δεν εξυπηρετεί. Τι να μην... Δεν τα βλέπει ο κόσμος αυτά. Δεν μας κατηγορούν ότι δυσφημούμε το νοσοκομείο. Μας κατηγορούν ότι δυσφημούμε το νοσοκομείο επειδή αναφερόμαστε στα κενά θετικά, θέλω να σκέφτομαι θετικά. Ελπίζω και εύχομαι. Εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης να δώσει τη λύση την οποία πρέπει να δώσει. Να μην υπάρχουν κινητοποιήσεις, να λειτουργήσει επιτέλους αυτό το νοσοκομείο, έτσι όπως πρέπει να λειτουργεί. Γιατί είπαμε, κάποιος παθαίνει σκολικοειδίτιδα, 7 μέρες μπορεί να είναι άτυχος και να μην υπάρχει αναισθησιολόγος για να κάνει το χειρουργείο. Άρα δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος, γιατί ξέρετε, δεν είναι, επιλέγει σε αυτό. Είναι σοβαρά τα θέματα, γιατί αφορούν τη δημόσια υγεία. Αυτό ακριβώς και βεβαίως ο κόσμος είναι στο πλευρό μας. Έχουν γίνει μεγάλες κινητοποιήσεις. Πέρυσι, το Δεκέμβριο, έκλεισε όλη η πόλη του Αγίου Νικολάου και έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση. Τον Μάρτιο μαζευτήκαμε από όλο τον νομό στην είσοδο του νομού και διαδήλωσε όλος ο κόσμος. Και το επόμενο ραντεβού που έχουμε είναι στις 6 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο, όπου θα είναι παγκρίτιο το συλλογικό. Θα είμαστε δίπλα σας. Εγώ ευελπιστώ και θα το επικοινωνήσουμε το θέμα το δικό σας και με το Υπουργείο. Νομίζω ότι θα πρέπει ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά, κύριε Μανουσάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Κίμων λογοθέτης είναι κοντά μας. Γιατί συνεχίζουμε Κίμωνά μου αυτή την έρευνα σε ό,τι αφορά τις πεζογέφυρες. Θυμάσαι ότι αναδείξαμε την πεζογέφυρα. Καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κίμωνά μου. Καλησπέρα. Αναδείξαμε λοιπόν το θέμα το οποίο υπάρχει στην πεζογέφυρα του Αλίμου, εκεί όπου δεν λειτουργούν οι ανελκυστήρες. Είχαμε κοντά μας και τον κύριο Κονδύλη, νομίζω, την Παρασκευή, ο οποίος μας είπε ότι δεν ευθύνεται εκείνος, δηλαδή ο Δήμος, ευθύνεται όμως το Υπουργείο. Έχουμε συγκεκριμένη απάντηση σήμερα, επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Μεταφορών, που λέει τη δική του άποψη και νομίζω εκθέτει ξεκάθαρα τα γεγονότα. Θέλω πριν πάμε. Γιατί έχουμε και ένα θέμα με την πεζογέφυρα στο Χαϊδάρι. Είδαμε ότι δεν είναι μόνο του Αλίμου, είναι και του Χαϊδαρίου. Και στο Παλαιοφάλιρο υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή, από τις 5 πεζογέφυρες, οι 2 λειτουργούν σωστά. Ναι. Ο ίδιος κατασκευαστής. Ο ίδιος κατασκευαστής. Λοιπόν, εδώ πέρα κάτι τίθεται. Κάτι πάει στραβά με τις πεζογέφυρες. Θέλω να πω ότι δεν είναι η μέρα τους, δεν είναι η εβδομάδα τους, δεν είναι οι μήνες τους, δεν είναι τα χρόνια τους. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Ταλαιπωρείται ο κόσμος. Και πραγματικά νομίζω ότι αυτή η κατάσταση θα πρέπει να λυθεί. Πάμε πρώτα όμως, πριν ξεκινήσουμε τον διάλογο και τη συζήτηση και το ρεπορτάζ, να δούμε ένα βίντεο, παρακαλώ, το οποίο έχει ετοιμάσει και σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε και με τον κύριο Κονδύλη, τον δήμαρχο Αλίμου, αλλά και με τον κύριο Μιχάλη Σελέκο, ο οποίος είναι δήμαρχος Χαϊδαρίου. Όμως, πρώτα το βίντεο. Σε βαλάκι ευθυνών έχει μετατραπεί η λειτουργία και η συντήρηση των ανελκυστήρων στις εμβληματικές πεζογέφυρες της Αττικής που η κατασκευή τους κόστισε σχεδόν 5 εκατομμύρια. Η παύση λειτουργίας τους εξαιτίας βλαβών τις καθιστά άχρηστες σε ηλικιωμένους ανθρώπους, άτομα με κινητικά προβλήματα, μητέρες με καρότσια και πολίτες που δυσκολεύονται να ανέβουν τα πολυάριθμα σκαλοπάτια. Αποτέλεσμα, η αδυναμία προσβασιμότητας μέσω των πεζογεφυρών οδηγεί τους πεζούς με κίνδυνο της ζωής τους να επιχειρούν ανεύθυνα αλλά δίχως άλλη επιλογή να διασχίζουν τις πολυσύχναστες λεωφόρου. Το Open τώρα, συνεχίζοντας την αυτοψία και το ρεπορτάζ, εντόπισε τις λειτουργίες στους ανελκυστήρες στις πεζογέφυρες του Αλίμου, του Χαϊδαρίου και του Παλαιού Φαλήρου.
Πιο συγκεκριμένα, στους δήμους Αλίμου και Χαϊδαρίου, οι ανελκυστήρες στις γέφυρες βρίσκονται εκτός λειτουργίας, ενώ στη Μαρίνα του Φλίσβου ένας από τους ανελκυστήρες δεν λειτουργεί σχεδόν για ένα χρόνο. Στην πεζογέφυρα του Χαϊδαρίου, η οποία παραδόθηκε μόλις πριν από 6 μήνες, οι ανελκυστήρες έχουν ήδη χαλάσει, γεγονός που προκαλεί απογοήτευση στους κατοίκους και στους χρήστες της γέφυρας. Οι μοναδικές πεζογέφυρες όπου οι ανελκυστήρες συνεχίζουν να λειτουργούν είναι στην Αγία Παρασκευή και στο Δαφνί. Με αφορμή το ρεπορτάζ του Open Tora στο κατά πόσο λειτουργικές και προσβάσιμες είναι οι πεζογέφυρες προς όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης παρενέβη ζωντανά στην εκπομπή της Παρασκευής 11 Οκτωβρίου, αποποιούμενος την ευθύνη που έχει ο Δήμος για τη συντήρηση, μεταθέτοντας την εν λόγω ευθύνη στο αρμόδιο Υπουργείο. Ποιος παρέλαβε ένα έργο με ελαττωματικούς ανελκυστήρες? Το Υπουργείο Μεταφορών. Το Υπουργείο Μεταφορών παρέλαβε το έργο από τον εργολάβο και το έδωσε στην κοινή χρήση. Την ευθύνη της συντήρησης των ανελκυστήρων την αναλάβαμε εμείς, των ανελκυστήρων, όχι όλου του έργου. Οι συνεργάτες της εκπομπής Open Tora απέστειλαν την ίδια μέρα ερώτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αναζητώντας ποιος έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία των ανελκυστήρων στις πεζογέφυρες της Αττικής, για να λάβουμε την εξής απάντηση εντός 24 ωρών. Η πεζογέφυρα του Αλίμου ολοκληρώθηκε το 2020 και όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες πεζογέφυρες, παραδίδεται προς χρήση σε κάθε δήμο κατά αρμοδιότητα. Ειδικότερα για την πεζογέφυρα Αλίμου, το πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής για χρήση ανάμεσα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στον Δήμο υπεγράφει στις 23 Οκτωβρίου 2020 και μάλιστα από τον σημερινό Δήμαρχο. Το σχετικό έγγραφο είναι στο αρχείο της υπηρεσίας. Σημειώνεται πως όταν ένα έργο παραδίδεται και παραλαμβάνεται προς χρήση, οι όποιες βλάβες προκύπτουν από τη χρήση του έργου είναι αρμοδιότητα του φορέα που έχει παραλάβει το έργο και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου. Αυτό συνεπάγεται ότι οι βλάβες που απορρέουν κατά το διάστημα χρήσης της πεζογέφυρας, όπως για παράδειγμα δολιοφθορές είτε μία βλάβη στον ανελκυστήρα λόγω χρήσης, η αρμοδιότητα ανήκει εξ ολοκλήρου στον Δήμο. Επιπλέον, όπως προβλέπεται άλλωστε από τον κανονισμό λειτουργίας των ανελκυστήρων, ο έχων την αρμοδιότητα του κτηρίου οφείλει να μεριμνά και για τη συντήρηση του ανελκυστήρα. Και η κακοτεχνία που ανήκει. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πάρουμε τα πράγματα. Αν υπάρχει. Κάτσε να πάρουμε τα πράγματα τη σειρά, γιατί έχουμε επίσημη απάντηση από το Υπουργείο. Είναι αυτό για το οποίο είχα δεσμευτεί στον κύριο Κονδύλη, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Έχουμε και τον κύριο Σελέγο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Ωραία. Καλησπέρα και στον συνάδελφο. Να είστε καλά. Κύριε Κονδύλη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς. Βλέπετε λοιπόν ότι το Υπουργείο απάντησε. Είναι μια απάντηση την οποία την έχει στη διάθεσή του και ο Κίμωνος λογοθέτης, ο συνεργάτης της εκπομπής, η οποία ποιος μας την δίνει αυτήν την απάντηση, Κίμωνα? Να πούμε ότι το Υπουργείο ανταποκρίθηκε αμέσως. Είναι η απάντηση από το γραφείο τύπου του Υπουργού, από το διευθυντή του γραφείου τύπου. Ο οποίος λέγεται? Κύριος Γκόλιας. Ο κύριος Γκόλιας λοιπόν μας έχει δώσει αυτή την έγγραφη απάντηση και κύριε Κονδύλη, το ακούσατε κι εσείς, λέει ότι το Υπουργείο δεν έχει καμία ευθύνη. Όλη η ευθύνη, άμα την παραλαβή του έργου, είναι στο Δήμο. Μπορώ να απαντήσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, βεβαίως. Ναι. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που αναδεικνύετε το θέμα αυτό, διότι είναι ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί πάρα πολλούς ανθρώπους καθημερινά, πολίτες μας, αλλά και τουρίστες που έρχονται και βλέπουν μια χαλασμένη πεζογέφυρα και εκτίθεται η χώρα μας και στο εξωτερικό. Πώς έχει λοιπόν το πράγμα? Το Υπουργείο έφτιαξε, φτιάχνει, δεν έχει τελειώσει εργολαβία, 6 πεζογέφυρες με μία ενιαία εργολαβία και με χρήματα από το ΕΣΠΑ. Η εργολαβία αυτή είναι σε εξέλιξη. Χρονικά πρώτη φτιάχτηκε και παραδόθηκε στη χρήση η πεζογέφυρα του Αλίμου. Η απάντηση που σας δίνει το Υπουργείο είναι υπεκφυγή. Και γιατί είναι υπεκφυγή? Διότι πράγματι η συντήρηση από την τακτική χρήση της πεζογέφυρας είναι στο Δήμο, την αναλάβαμε εμείς. Η αποκατάσταση όμως της ελαττωματικής κατασκευής, η ελαττωματική κατασκευή, γιατί εδώ μιλάμε για ελαττωματική κατασκευή, που από την πρώτη μέρα χαλάει ο ανελκυστήρας και όπως βλέπετε χαλάει και στις υπόλοιπες πεζογέφυρες, αυτό είναι ευθύνη του κατασκευαστή, του εργολάβου, του έργου, τον οποίον πρέπει να αναγκάσει το Υπουργείο να αλλάξει τους ανελκυστήρες. Το Υπουργείο δεν τον αναγκάζει να αλλάξει τους ανελκυστήρες. Είμαστε σε μια αλληλογραφία με το Υπουργείο, του επιβάλλει πότε να αλλάξει τον έναν πίνακα, πότε να κάνει στέγαστρο. Έχουμε γραπτά απαντήσεις από το Υπουργείο ότι πράγματι υπάρχει ελαττωματική κατασκευή
η ελαττωματική κατασκευή να πείτε του κυρίου που έδωσε την απάντηση αυτή ότι είναι δική τους ευθύνη. Υπάρχουν έγγραφα που αναλαμβάνουν την ευθύνη. Υπάρχουν έγγραφα που λένε στον εργολάβο να διορθώσει αυτά που είναι ελαττωματικά. Συνεπώς, αυτό που μας λέει ότι είναι ευθύνη του Δήμου εξηγεί γιατί αυτό το πρόβλημα δεν έχει φτιαχτεί μέχρι σήμερα. Διότι το Υπουργείο δεν αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη του, πετάει τον μπαλάκι αλλού, ενώ δεν πρέπει. Και θα σας πω τώρα κάτι. Επειδή όχι μόνο επί 3 χρόνια ταλαιπωρούν τους πολίτες μας, αλλά επιπλέον είναι υπεύθυνοι γιατί φτιάχτηκε με χρήματα από το ΕΣΠΑ ένα έργο το οποίο δεν λειτουργεί σωστά, δηλαδή πληρώθηκε το έργο πλήρως, αλλά δεν παραδόθηκε σωστά, παραδόθηκε ελαττωματικό. Εγώ θα πάω πλέον στο ΕΣΠΑ, θα κάνω καταγγελία επίσημη και θα ζητήσω να επιστραφούν τα χρήματα, όλα τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου στην Ευρώπη, διότι το ελληνικό δημόσιο υπογράφει να φτιάχνονται και να πληρώνονται έργα που είναι ελαττωματικά και αντί να αναγκάσει τον εργολάβο να αποκαταστήσει τις ατέλειες που υπάρχουν, πετάει την ευθύνη αλλού και κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Αν μπήκε ελαττωματικός ανελκυστήρας και αν έγινε ελαττωματική κατασκευή, αυτό δεν είναι συντήρηση που θα την πληρώσει ο πολίτης του Αλίμου. Είναι κατασκευή που θα την πληρώσει ο εργολάβος. Και κλείνω με αυτό. Είμαστε σήμερα που μιλάμε σε φάση. Θέλω να κάνουμε διάλογο, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο, όπως λέτε και εσείς, ταλανίζει τους πολίτες του Δήμου αλλά και τους επισκέπτες. Γιατί είναι εξοργιστικό να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να έχεις μία πεζογέφυρα και να μην λειτουργούν οι ανελκυστήρες. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Από τη στιγμή λοιπόν που παραλάβατε αυτό το έργο, από την πρώτη μέρα είχαν πρόβλημα αυτοί οι ανελκυστήρες? Εμείς παραλάβαμε το έργο στα τέλη του 20. Ναι, ναι. Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν οι βλάβες. Και μάλιστα εγώ είπα ότι δεν είναι καλή ένδειξη ότι με το καλημέρα χαλάνε οι ανελκυστήρες. Αυτό σημαίνει μάλλον ότι είναι καλής ποιότητας. Ποιος είναι αυτός ο εργολάβος, δηλαδή, μισό λεπτό, γιατί πραγματικά, ποιος είναι αυτός ο εργολάβος, ρε παιδιά, ο οποίος πάει και δίνει και παραδίδει ένα έργο το οποίο είναι ελαττωματικό? Εδώ πέρα δεν τίθεται θέμα. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Το ερώτημα ελέγχει αυτόν τον εργολάβο? Ακριβώς αυτό είναι το ερώτημα. Ποιος είναι αυτός από το Υπουργείο που αναλαμβάνει την ευθύνη να το παραλάβει και, εν πάση περιπτώσει, πες ότι είχε ένα ελάττωμα που δεν φαινόταν κατά την παραλαβή. Όταν ανακύπτει το ελάττωμα και στο λέει ο Δήμος με τεχνικές εκθέσεις, με έγγραφα, ποιος είναι αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη να μην αναγκάσει τον εργολάβο να αλλάξει τον ελκυστήρες, αλλά να κάνει ο εργολάβος διαρκώς μπαλώματα επί 3 χρόνια, μία αλλάζει το στέγαστρο, μία αλλάζει ένα κομμάτι από τον πίνακα, μία αλλάζει το ένα, μία αλλάζει το άλλο. Αντί να του πει, άνθρωπέ μου, φτιάχτω από την αρχή, το ασανσέρ έχει πρόβλημα. Εδώ και 4 χρόνια διαρκώς μας λένε ότι μία ότι φταίει ο συντηρητής. Μία ότι ανακαλύψαν ότι βάζει υγρασία και αλλάζουν το στέγαστρο που το αλλάξαν όντως. Δηλαδή φτιάξανε στέγαστρο για να μπαίνουν νερά μέσα. Άρα είχε ελάττωμα από την αρχή η κατασκευή. Μία μας λένε ότι περιμένουν ανταλλακτικά από την Ιταλία. Μας έχει βγει ψυχή από το στόμα 4 χρόνια να τους λέμε ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση με αυτόν τον ανελκυστήρα. Πλήρωσε ο Έλληνας πολίτης ανελκυστήρα και πεζογέφυρα και πεζογέφυρα δεν έχει. Δεν μπορεί οι υπάλληλοι του Υπουργείου να μην μπορούν να το λύσουν. Τον εργολάβο τον ξέρουμε, κύριε Λογοθέτη. Τον εργολάβο τον ξέρουμε. Δεν το πούμε στην τηλεόραση, δεν υπάρχει λόγο. Δεν θα το πούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Δήμαρχος, επιτροπή παραλαβής που παραλαμβάνει το έργο και βάζει την υπογραφή της ότι όχι, το έργο. Παιδί μου, άκουσα να δεις τώρα. Αυτό τον κύριο τον εργολάβο πρέπει εμείς να τον αναζητήσουμε, να τον βρούμε, να τον ψάξουμε, να δούμε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να λυθεί το θέμα. Δεν είναι τώρα. Λέει ο κύριος Κονδύλης θα πάει να καταγγείλει το ΕΣΠΑ. Ωραία. Και να καταγγείλει το ΕΣΠΑ, κύριε Κονδύλη, θα λειτουργήσουν οι ανελκυστήρες. Κάντε το μαζί σας κι εγώ. Ναι, μαζί σας κι εγώ. Ξέρετε, θα το κάνω. Γίνει. Μόλις καταγγείλω στο ΕΣΠΑ, ναι? Θα σας πω, μόλις καταγγείλω στο ΕΣΠΑ, θα τρέχουν από το Υπουργείο να αναγκάσουν τον εργολάβο να βάλει νέα σανσέρ για να μην χάσουν τα χρήματα. Γιατί στην Ελλάδα πρέπει για να βρει το δίκιο σου να τσακώνεσαι, να εκβιάζει και να δημιουργεί προβλήματα. Όταν πολιτισμένα στέλνει χαρτιά και εκθέτει, το πρόβλημα κανεί δεν ασχολείται να δώσουμε μετά το λόγο και στον συνάδελφο σα, τον κύριο Σελέκο, μία κουβέντα μόνο. Όχι, πράγμα, δεν μπορεί διάλειμμα. Να μισό είναι τυχαίο. Θα μας πάρουν στον αέρα. Θα σας δω, ναι. θα επιστρέψουμε. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα τώρα, γιατί με πιέζει ο χρόνος. Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σε λίγη ώρα συνδεόμαστε εκ νέου με τα δικαστήρια του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Με το Μικτού Ορκωτού Δικαστήριο, εκεί όπου ολοκληρώθηκε η κατάθεση τη κυρία Τσάκωνα, θα δείτε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πραγματικά νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για την ιατροδικαστή. Η σημερινή θα συνεχιστεί η κατάθεσή τη φυσικά, αλλά έχει σημασία να δείτε το τι ακριβώς έχει υποθεί και ποιες είναι οι αιτιάσεις της αγγελέως έδρας και οι απαντήσεις τις οποίες έχει δώσει
σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία ισχυρίζεται η κυρία Τσάκων. Όμως, επιστρέφουμε στο θέμα της πεζογέφυρας. Να δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Κονδύλη, ο οποίος κάτι θέλει να συμπληρώσει πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα και να ακούσουμε και τον κύριο Σελέκο. Κύριε Κονδύλη, πείτε αυτό το οποίο θέλετε να πείτε. Μία κουβέντα. Όλες οι πεζογέφυρες, δηλαδή και του Αλίμου και του Παλαιού Φαλήρου που ζω δίπλα και του Χαϊδαρίου τώρα από ό,τι ακούω, δεν ξέρω και για τις άλλες, είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις, σχεδόν μόλις παραδόθηκαν στη χρήση, ξεκίνησαν να έχουν προβλήματα με τον ανελκυστήρα. Δεν είναι δυνατόν να είναι σύμπτωση ότι όλες οι πεζογέφυρες έχουν το ίδιο πρόβλημα, το οποίο για μήνες ή και χρόνια δεν επισκευάζεται. Και επειδή προφανώς υπάρχουν προβλέψεις και για τις κακοτεχνίες μέσα στη σύμβαση της ανάθεσης στην εργολαβική, είναι φανερό τι γίνεται εδώ. Προσπαθούν να γλιτώσουν χρήματα από την αποκατάσταση της κακοτεχνίας και να μετακυλήσουν το κόστος της κατασκευής στην ουσία στους Δήμους. Δηλαδή, βάλαμε ελαττωματικό ασανσέρ, ενώ είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος από τη σύμβαση να το φτιάξει, δεν το φτιάχνει και θα αναγκαστεί να πάει τελικά ο Δήμος ή όποιος έχει τα χρήματα να τα ξυλώσει, να βάλει καινούργια και να φτιάξει το έργο σωστό. Έτσι ακριβώς λοιπόν. Υπάρχουν θέματα βέβαια και με την Επιτροπή Παραλαβής, γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα ότι θα είχε προθεσμία 2 μηνών να εκφράσει αντιρρήσεις κτλ. Κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν συνέβη. Να ακούσουμε όμως και τον συνάδελφό σας, τον κύριο Σελέκο. Κύριε Σελέκο, καλησπέρα, γιατί και εσείς αντιμετωπίζετε τα ίδια προβλήματα παρά το γεγονός ότι η δική σας πεζογέφυρα είναι ακόμα νεότερη από αυτή του Αλίμου. Καλό μεσημέρι και στον συνάδελφο τον κύριο Κονδύλη. Να σας πω, καταρχάς να πω ότι όλες αυτές τις πεζογέφυρες είναι αναγκαίες, απαραίτητες και δώσαμε πολύ μεγάλο αγώνα οι Δήμοι για να κατασκευαστούν. Γιατί σώζουν πραγματικά ζωές. Εξυπηρετούν χιλιάδες συνανθρώπους μας κάθε μέρα, ανήμπορους, και πραγματικά είναι απαραίτητες για τις πόλεις που διασχίζονται κυρίως από μεγάλες οδούς όπως είναι η δική μας η Λεωφόρος Αθηνών. Τώρα, σχετικά με αυτά που άκουσα μέχρι τώρα, να πω πρώτον ότι οι δικοί μας ανελκυστήρες είναι 2 μέρες εκτός λειτουργίας, δηλαδή από την Παρασκευή, και σήμερα θα αποκατασταθεί η λειτουργία της. Βέβαια, αυτό που είπε και ο κύριος Κονδύλης πριν, είναι γεγονός ότι υπάρχουν διάφορες ζημιές στους ανελκυστήρες, όπως και στις πεζογέφυρες γενικότερα, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι παραβατικοί οι οποίοι κάνουν καταστροφές. Δολιοφθορές, όλα αυτά τα συμβαίνουν. Δολιοφθορές, υπάρχουν πολλά προβλήματα και επίσης και στις πεζογέφυρες πολλές φθορές. Σπάνε τους δείκτες εκεί του ασανσέρ, τα τζάμια κλπ. Χαράσουν, κάνουν διάφορες ζημιές. Αυτό πρέπει να πω ότι ένα μεγάλο θέμα είναι το ποιος τελικά έχει την ευθύνη. Την ευθύνη πράγματι, το πρωτόκολλο διοικητής παραλαβής, το υπογράψαμε οι Δήμοι. Δηλαδή οι Δήμαρχοι υπέγραψαν αυτό το πρωτόκολλο. Όμως όλες οι ενέργειες ελέγχου, το αν έγινε σωστά μια πεζογέφυρα συνολικά, είναι θέμα εγκρίσεων από πάρα πολλούς φορείς. Δεν εμπλέκεται δηλαδή ο Δήμος. Απλά ο Δήμος για να εξυπηρετήσει υπογράφει αυτό το πρωτόκολλο διοικητής παραλαβής και είναι υπεύθυνος μετά για τη συντήρηση των συνολικά της διαφέρα. Επίτε μας τώρα καταλάβει. Εσείς. Απλά όμως πρέπει κάτι που ανέφερε και ο κύριος Κονδύλης πριν, ότι δυστυχώς μετακυλίεται πολλές φορές η ευθύνη στους Δήμους, δηλαδή τη συντήρηση. Εμείς έχουμε και φύλαξη για να μην γίνονται ζημιές. Έχουμε καθαρίστριες που καθαρίζουν τη γέφυρα. Δηλαδή, ένα κόστος το οποίο επιβαρύνει τον ήδη έτσι επιβαρημένο και άθλιο οικονομικό προϋπολογισμό των Δήμων. Ωραία. Λοιπόν, το θέμα είναι, ακούστε να δείτε, κύριε Σελέκο, γιατί εδώ πέρα μας πάνε από τον Άννα στον Καϊάφα. Εμείς θα συνεχίσουμε την έρευνα, θα προσπαθήσουμε να δούμε το τι ακριβώς έχει συμβεί και με τις επιτροπές παραλαβής, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στο έργο αυτό. Υπάρχει πρόβλημα, Θανάση μου, επίτρεψε. Υπάρχουν και 2 ερωτήματα. Τι? Πότε συστάθηκε η εταιρεία η οποία κατασκεύασε τα έργα, ποια είναι η εταιρεία αυτή και ποιοι παρέλαβαν? Θα τα δούμε όλα αυτά. Γιατί άμα δούμε μια εταιρεία που συστάθηκε το 19 για πρώτη φορά και παραλαμβάνει, κάνει έργα και τα παραδίδει το 20, υπάρχουν και εισαγγελείς. Θα τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, μου επιτρέπετε να πω κάτι τέτοιο. Κύριε Κονδύλη, κύριε Σελέκο, επιτρέψτε μου, επειδή τρέχουμε, έχουμε 2 υποθέσεις. Έχουμε 2 ραντεβού αυτή τη στιγμή με τα δικαστήρια. Επαναλαμβάνω, συνεχίζουμε την έρευνα. Θα βρούμε τις επιτροπές παραλαβής, θα βρούμε και αυτή την κατασκευάστρια εταιρεία, δηλαδή τον εργολάβο. Θα μας φέρετε κι εσείς όλα τα στοιχεία τα οποία έχετε, γιατί εμάς, μέλημά μας, όπως και εσάς, γιατί αφορά
τους δημότες της πόλης σας, είναι να λυθεί αυτό το θέμα επιτέλους. Έτσι. Να λυθεί αυτό το θέμα, είναι ντροπή να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή. Εμείς βιώνουμε την αγωνία των πολιτών κάθε μέρα. Να είστε σίγουροι ότι προσπαθούμε πάντα να λύνουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Ωραία. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στον Νίκο Νικολετάκη. Νίκο μου, δεν σε βλέπω, αλλά θα σε δω όσον ούπο, γιατί ολοκληρώθηκε η κατάθεση της κυρίας Τσάκωνα και νομίζω ότι αυτά τα οποία έχουν υποθεί, εσύ θα έπρεπε να έχεις βγει τώρα κανονικά από τα δικαστήρια, αν ήσουν μακριμάλης, θα έπρεπε να έχεις βγει σαν το Φίτο Ντίντο. Θυμάσαι πως ήταν ο Φίτο Ντίντο παλιά, με τα μαλλιά όρθια, καρφάκια. Καλησπέρα. Είσαι το Θανάση Κατερινόπουλο. Ναι, εντάξει, όχι, δεν σου εύχομαι, γιατί ο Θανάσης... Καλά. Σου την έφερε τώρα. Τι μου την έφερε? 1-0, Νικολετάκης. Εγώ έχω συμβιβαστεί και είμαι και της μόδας. Οι περισσότεροι ξυρίζουν τα μαλλιά τους για να είναι. Εγώ δεν χρειάζεται να τα ξυρίσω. Εντάξει, αγόρι μου, εσύ δεν χρησιμοποιείς και από ένα τους άλλους, είσαι πάρα πολύ τυχερός. Και κάνω και οικονομία σαπού. Έτσι ακριβώς. Κάνεις οικονομία στη Ράνια. Τι ακούστηκε στην αίθουσα? Πάμε να δούμε λίγο. Θέλω να μου πεις τους διαλόγους, να τους μεταφέρεις ακριβώς, γιατί πραγματικά είναι απολαυστική η διάλογη σε ό,τι αφορά το τι έλεγε η εισαγγελέα, τι απαντούσε η κυρία Τσάκωνα. Ήταν μια πολύ δύσκολη εξέταση της κυρίας Τσάκωνα, ιδίως από την εισαγγελέα που πήρε τη σκυτάλη από την πρόεδρο, που ήταν πιεστική. Θέλετε να σας μεταφέρω εγώ τους διαλόγους ή τους έχουμε? Όχι, δεν έχουμε όλους διαλόγους. Θέλουμε τους τελευταίους διαλόγους. Αυτοί έχουν σημασία. Τους διαλόγους μεταξύ της εισαγγελέως, γιατί μας έχει στείλει και η Τζέννη, η οποία ήταν μέσα στην αίθουσα, συγκεκριμένους διαλόγους δηλαδή. Ναι, ναι. Τους τελευταίους διαλόγους, για ποιο λόγο λοιπόν δεν ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό, ναι, τι έγινε κτλ. Όλα τα ξέρεις, τα έχεις παρακολουθήσει. Λοιπόν, επιμένετε ότι η υπατική ανεπάρκεια δεν έχει σύμπτωμα, ρωτάει η εισαγγελέας. Απαντάει η Χριστίνα Τσάκωνα. Ναι, θα μπορούσε και χωρίς συμπτώματα, εάν ήταν οξία η υπατική ανεπάρκεια. Και λέει η εισαγγελέας, θα είναι πρώτη φορά παγκοσμίως που γίνεται αυτό. Σφάξιμο με το βαμβάκι δηλαδή. Μετά λέει η εισαγγελέας, αιτιολογία υπατική ανεπάρκεια. Έπρεπε να αναγράφει αιτία. Η υπατική ανεπάρκεια προκαλείται από κάτι. Αλλιώς ας καταγράφατε ανεξήγητος θάνατος, εννοεί. Είστε κρατικός ιατροδικαστής. Αυτή είναι η δουλειά σας. Γι' αυτό πληρώνεστε, κυρία μάρτυρα. Είπε η εισαγγελέας και απάντησε η Χριστίνα Τσάκωνα ότι όσον αφορά το νύκτερο, η υπατική ανεπάρκεια μπορεί να είναι και ανυκτερική. Το είχε πει και στην προηγούμενη κατάθεσή της. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ίκτερος. Πρώτα αντιληπτός γίνεται στα μάτια. Μπορεί να υπήρχε ίκτερος και να μην ήταν ευδιάκριτο. Και λέει η εισαγγελέας, α, τώρα μπορεί και να είχε, αλλά να μην ήταν ευδιάκριτο. Πώς γίνεται να είχε κάνει εξετάσεις πριν πεθάνει και μάλιστα όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και να μην φάνηκε τίποτα? Και λέει ότι η μάρτυρας ότι από τις 13 του μήνα που πέθανε η Μαλένα υπάρχει χρόνος να εκδηλωθεί. Και λέει η εισαγγελέας, να υπήρχε δηλαδή μετά τη χημειοθεραπεία? Και λέει η μάρτυρας, ναι. Λέει η εισαγγελέας, μάλιστα. Άρα λοιπόν μετά τη υποθέτω χημειοθεραπεία, ότι οι καθηγητές πανεπιστημίου... Μισό λεπτό, οι εξετάσεις είναι τη 12η, οι οποίες είναι τέλειες εξετάσεις, μην επαναλαμβάνω τα ίδια, τα έχει καταλάβει ο κόσμος και ο πλέον Αδαής, ο οποίος παρακολουθεί αυτή την υπόθεση. 12 του μήνα οι εξετάσεις είναι τέλειες. 13η του μήνα καταλήγει στα καλά του καθουμένου η Μαλένα, η οποία έτρωγε σουβλάκι, έπαιζε σε παιδότοπους κτλ. Και η κυρία Τσάκωνα λέει ότι αυτό το παιδί έφυγε από υπατική ανεπάρκεια. Η εισαγγελέας λέει ότι είναι παγκόσμιο αυτό το φαινόμενο. Η κυρία Τσάκωνα λοιπόν είχε την τιμή να υπογράψει μία έκθεση, η οποία δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ σε παγκόσμιο ιστορικό ιατρικό, ένα παιδάκι να καταλήγει στα καλά του καθομένου εξαιτίας αυτών των οποίων υποστηρίζει η κυρία Τσάκωνα. Όμως, θέλω να μου πεις και κάτι άλλο, Νίκο, γιατί εδώ πέρα πραγματικά η κυρία Τσάκωνα είπε και κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ουσιαστικά είπε ότι εξέταζε και την ιατρική αμέλεια εκείνη την περίοδο. Κάτι το οποίο βέβαια δεν ήταν στην δική της. Έχει μια αρμοδιότητα τέτοια? Όχι, δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Εδώ τι είναι, εισαγγελέα, τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι. Προϊστάμενο των γιατρών. Το είπε δηλαδή. Ουσιαστικά όταν τη ρώτησε γιατί δεν συμβουλεύτηκε τους γιατρούς και είχε πει ότι δεν είχα μιλήσει εγώ με τους γιατρούς, άλλωστε εξέταζα την ιατρική αμέλεια, της είπε η πρόεδρος ότι... Μπορεί να το είπε τη ρήμη του λόγου της. Μα αφού ήταν δουλειά του κυρίου Τσαντήρη να το κάνει αυτό, δηλαδή προφανώς τη θεωρούσε τους γιατρούς ύποπτους για κάτι...
Και προφανώς γι' αυτό δεν τους συμβουλεύτηκε και δεν πήρε τον ιατρικό και φάκελο. Και κρατάμε και το εξής. Νίκο μου, κρατάμε τα δύο αιτήματα της κυρίας Σαμπάζη. Πρώτο να γίνει άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην κυρία Τσάκωνα, γιατί η κυρία Τσάκωνα είπε ότι η μοναδική φορά που επικοινώνησε η κυρία Πισπυρίγκου ήταν όταν εμείς στην εφημερίδα, στην ΠΑΜ, στο ρεπορτάζ αποκαλύψαμε. Και καλά κάναμε, γιατί έτσι αποκαλύφθηκε αυτή η βρώμα και η δυσοδεία η οποία επικρατεί σε αυτήν την υπόθεση και η ανικανότητα των κρατικών ιατροδικαστών, τα ευρήματα τα οποία είχε ξεχάσει, τις εκδορές στη μύτη και το εντύπωμα στο δεξί μάγουλο που τα είχε ξεχάσει η κυρία Τσάκωνα. Ο κύριος Δασκαλάκης, να υπενθυμίσουμε ότι είχε καταθέσει ότι η κυρία κατηγορουμένη είχε πάρει την κυρία Τσάκωνα και στη συνέχεια η κυρία Τσάκωνα προχώρησε σε αυτή την έκθεση και στην αιτία θανάτου. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά τα οποία έχουν συμβεί. Φυσικά έχουν πλήρη ενημέρωση οι φίλοι και οι φίλες. Αν μπουν στο e-reportage, έχουμε τα ακριβή λόγια της κυρίας Τσάκωνα. Συνεχίζεται η δίκη. Σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε ένα σύντομο. Να σας πω για τη μελέτη, προλαβαίνουμε. Όχι, θα τα πεις γιατί το έχουμε σε βίντεο. Να πούμε για την κινέζικη βιβλιογραφία του 1971. Εντάξει. Βιβλία του 71. Μόνο βιβλίο του Κολοκοτρώνη δεν έφερε η κυρία Τσάκωνα. Τα απομνημονεύματα. Πάμε να το δούμε. Αυτό το σύγγραμμα έχει διδαχθεί πουθενά? Γιατί το ψάξατε εν ώψη ιατροδικαστικής της Μαλένας? Δεν θυμάμαι. Συνέχεια ψάχνουμε στις μελέτες. Δεν μπορούμε να κάνουμε πειράματα σε ανθρώπους, οπότε γίνονται σε ποντίκια που είναι ό,τι πιο κοντινό σε ανθρώπους. Δεν διδάσκεται όμως αυτή η έρευνα? Δεν υπάρχει κάτι πιο σύγχρονο από αυτή του 1971? Αυτήν βρήκα και σας έστειλα. Από τις 3 μέχρι τις 5 και 4 που βρέθηκε το παιδί απνοϊκό, έχουμε συνθήκες υποξίας. Γιατί να μην είχαμε ισχυμία στην καρδιά? Είπατε ότι για 50 λεπτά υπήρχε υποξία. Δεν γνωρίζω. Ξέρετε για τη χημειοθεραπεία της Μαλένας, αν είναι δοσοεξαρτώμενη ή μπορεί να έχει άμεση τοξικότητα? Δεν το γνωρίζω. Η τοξικότητα των φαρμάκων θα αποτυπωνόταν κάπου? Σε κάποια ένζυμα. Λοιπόν, συνεχίζει την κατάθεση κυρία Τσάκωνα, συνεχίζεται και το δικό μας ρεπορτάζ και η δική μας έρευνα. Πάμε κατευθείαν τώρα στο Βαγγέλη Τριάντη, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Δίπλα του είναι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, γνωστή δικηγόρος και πολιτικός επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, και φυσικά και η κυρία Αναστασία Κιακανατζίδου. Πέτρο μου, κυρία Κωνσταντοπούλου, όμως. Ακούτε, μας ακούτε κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε, θέλετε να δούμε, έχουμε το βίντεο να ετοιμάσουμε να καταλάβει ο κόσμος για ποιο περιστατικό μιλάμε, κυρία Πατσιώκα. Και να δώσουμε το λόγο στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν το τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία σε ό,τι αφορά ένα θέμα το οποίο, όπως φαίνεται, αφορά αστυνομική βία και αυθαιρεσία. Υπάρχουν καταγγελίες ότι συνάνθρωποι μας ξυλοκοπήθηκαν εξαιτίας του γεγονότος ότι προσπάθησαν να σταθμεύσουν λίγα μέτρα πιο κάτω σε ό,τι αφορά έναν αστυνομικό έλεγχο στον οποίο, ο οποίος τους επευλήθηκε. Να το δούμε. Σάββατο 12 Οκτωβρίου, 9:30 μετά μεσημβρίας. Ένα κλιμάκιο της τροχέας κάνει σήμα σε ένα όχημα για τυχαίο έλεγχο. Το αυτοκίνητο δεν σταματά αμέσως, γιατί όπως υποστηρίζει ο οδηγός, το σημείο ήταν τέτοιο που δεν μπορούσε να σταματήσει με ασφάλεια. Άναψε τα αλάρμ για να δείξει την πρόθεσή του να σταματήσει λίγα μέτρα παρακάτω, κοντά στο σπίτι του. Αλλά, όπως υποστηρίζει, οι 4 αστυνομικοί που τον καταδίωξαν ευνηδίως κατέβηκαν από τις μηχανές τους και ξεκίνησαν να τον ξυλοκοπούν με γκλοπ. Θύμα του ξυλοδαρμού και ο αδερφός του οδηγού, ο οποίος άκουσε τη φασαρία έξω από το σπίτι του και έσπευσε να τον βοηθήσει. Όπως δηλώνουν οι δύο άντρες, η μανία των αστυνομικών έγινε μεγαλύτερη όταν εξήγηλαν πως θα καταθέσουν σε βάρος τους μηνύσεις. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θέλω να δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί εκπροσωπεί έναν από τους δύο καταγγέλλοντες. Έχουμε και τον κύριο Μπαλάσκα κοντά μας, τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, αστυνομικό αναλυτή, και την κυρία Κερχανατζίδου, η οποία είναι έτερη δικηγόρος. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας ακούμε. Κοιτάξτε, επειδή εγώ δεν σας βλέπω, σας καλησπερίζω και ευχαριστούμε που φιλοξενείτε το θέμα. Βέβαια θεωρώ ότι ο κύριος Μπαλάσκας, τον οποίο έχετε και έχει κάνει πάρα πολύ προβληματικές δηλώσεις και για τα ζητήματα των γυναικοκτονιών και για τα ζητήματα της αστυνομικής βίας, και νομίζω ότι δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ρωτάτε για αυτά τα θέματα. Θα σας πω δύο λόγια μόνο και επιφυλάσσομαι και είμαστε στη διάθεσή σας. Η καλή συνάδελφος που υπερασπιζόμαστε μαζί τους δύο κατηγορουμένους θα είναι και εκείνη στη διάθεσή σας και παρακαλώ να τη φιλοξενήσετε. Είναι, κύριε Κουσουλέ, η πολλωστή φορά που υπερασπίζομαι θύματα αστυνομικής βίας. Ξέρετε ότι
Είμαι συνήγορος της οικογένειας του δολοφονημένου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, που ακόμη εκκρεμεί 15, πια πάμε στα 16 χρόνια μετά, ακόμη δεν έχει γίνει αμετάκλητη η καταδίκη του δολοφόνου, που έχει καταδικαστεί όμως αμετάκλητα. Είμαι συνήγορος πολλών θυμάτων αστυνομικής βίας και θυμάτων... Γνωρίζουμε. Έχετε πλούσια δράση και... Το λέω γιατί... Ναι. Δεν το λέω, ξέρετε, για να πω ποια είναι η δική μου δράση, όσο για να υπογραμμίσω ότι δυστυχώς τα φαινόμενα αυτά δεν αλλάζουν και βλέπουμε και το ρατσιστικό κίνητρο το οποίο υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει. Υπογραμμίζω ότι εγώ είμαι εκείνη που μιλώ και για τις συνθήκες εκπλήρωσης των καθηκόντων των αστυνομικών. Μιλώ για το γεγονός, ας πούμε, ότι μέχρι σήμερα δεν τους έχει καν δοθεί το επίδομα επικινδύνου. Με εξευτελιστικούς όρους καλούνται να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Άρα το ζήτημα δεν είναι μια αντιπαράθεση κοινωνίας και αστυνομίας όπως τη θέλει η κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι η προστασία του κράτους δικαίου και ο εξοβελισμός αστυνομικών και πρακτικών που παραβιάζουν τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου. Θέλω να σας πω ότι στην υπόθεση αυτή ο εντολέας μου δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει μαζί μου παρά μόνο την Κυριακή. Του είχαν αφαιρέσει το τηλέφωνο. Αυτά που δείξατε στο ρεπορτάζ, εγώ δεν έχω καν τη δυνατότητα να τα επιβεβαιώσω, γιατί δεν είχα καν την πρόσβαση στον ίδιο τον άνθρωπο που υπερασπίζομαι. Τον είδα πριν από λίγο και φωτογράφησα τα τραύματά του σε όλο του το σώμα, στο πρόσωπο, στα χέρια, στους αγκώνες, στην κοιλιά, στον νόμο. Είναι ξυλοκοπημένος άγρια. Έχει εξεταστεί δεν του επιτράπηκε να κάνει μήνυση στην εισαγγελία. Έχει εξεταστεί ο εντολέας σας από ιατροδικαστή. Έχει εξεταστεί, διότι χθες... Δεν έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή, διότι χθες που ήταν η συνάδελφος εδώ, Κυριακή, γιατί πρέπει να τα πούμε αυτά, ο μαχόμενος δικηγόρος είναι αγωνιζόμενος συνήγορος και υπερασπιστής της κοινωνίας και των δικαιωμάτων. Η συνάδελφός μου λοιπόν ήταν εδώ χθες με τους δύο κατηγορουμένους, ζητούσε επίμονα από τον εισαγγελέα να δει τη δικογραφία, δεν την είδε ποτέ και την πήραμε στα χέρια μας πριν από λίγο, ενώ πρόκειται να δικαστεί η υπόθεση. Βεβαίως θα ζητήσουμε την νόμιμη αναβολή. Χωρίς δικογραφία οι κατηγορούμενοι ζητούσαν να καταγγείλουν την αστυνομική βία και ο εισαγγελέας είπε στη συνάδελφο δικηγόρο ότι δεν το δέχεται, δεν έχει τη δυνατότητα να λάβει μήνυση και παρέπεψε τους ξυλοκοπημένους ανθρώπους από αστυνομικούς να κάνουν μήνυση ενώ είναι κρατούμενοι που στο αστυνομικό τμήμα. Αυτά είναι πραγματικά προσβλητικά για τις... εγγυήσεις και τις ελευθερίες που υπάρχουν, για τις οποίες έχουν αγωνιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι κατάσταση δημοκρατίας αυτό το οποίο βιώνουν δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι. Και όταν έχουμε και ευάλωτες ομάδες, όπως είναι η Ρωμά, ναι, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι Ρωμά, είναι ακόμη πιο ορατή κάθε η παραβίαση δικαιωμάτων. Παρακαλώ. Το απολαμβάνω, γιατί είστε χυμαρόδης το λόγο σας, είστε πολύ εύγλωτοι και πραγματικά νομίζω ότι μας καλύπτεται με αυτά τα οποία λέτε. Επιτρέψτε μου, γιατί θέλω να δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Μπαλάσκα. Κύριε Μπαλάσκα, ακούτε, η κυρία Κωνσταντοπούλου και η έτερη δικηγόρος, η κυρία Κέχρη Χαναντζίδου, αλλά και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συλληφθεί, κάνουν λόγο για αστυνομική βία. Μάλιστα, μας είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι η διεισόμαση αντιλήφθηκε ότι ο εντολέας της έχει ξυλοκοπηθεί από αστυνομικούς. Άρα θα ήθελα και ένα σχόλιο από εσάς, γιατί αν μη τι άλλο, νομίζω ότι αν έχουν συμβεί αυτά τα οποία καταγγέλλονται, είναι άκρως προβληματικά. Δεν πρέπει να υπάρχουν σε καμία των περιπτώσεων. Όχι, δεν πρέπει να υπάρχουν σε καμία των περιπτώσεων, αλλά θα πρέπει να διωχθούν και ποινικά. Και εάν υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι έχουν κάνει τέτοιες πράξεις και έχουν παραβεί το καθήκον, τον όρκο τους και τις ισχύουσες διαταγές, θα πρέπει να απομακρυνθούν και από την αστυνομία και να έχουν και ιδιαίτερη ποινική μεταχείριση. Η ουσία είναι ότι ο καθένας, ό,τι λέει, μέσα στη δημοκρατία θα πρέπει να το αποδεικνύει. Εάν αποδειχθεί λοιπόν έμπρακτα και από την κυρία Κωνσταντοπούλου, που είναι δικηγόρος αυτών των ατόμων, τα οποία δηλώνουν ότι έχουν χτυπηθεί ανέτια από αστυνομικούς, και από τις καταστάσεις όπως είναι παραδείγματος χάρη για το δικαστική έκθεση, σαφώς υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που ήταν και πρόεδρος της Βουλής η κυρία Κωνσταντοπούλου, εάν θυμάμαι καλά, για να λειτουργήσουν μηχανισμοί ούτως ώστε θα αποδείξουν του λόγου τα αληθές. Είναι ο συνήγορος του πολίτη, είναι οι εσωτερικές υποθέσεις, είναι οι ιδιωτικές
έρευνες που μπορούν να γίνουν και να τεκμηριώσουν καταστάσεις αυθαιρεσίας αστυνομικών κτλ. Άρα είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Μπαλάσκας, τα καταδικάζει και νομίζω ότι εφ' εξής... Κύριε Κουσουλέ, αν μου επιτρέπετε κύριε Κουσουλέ να κάνω δύο πολύ σύντομα σχόλια. Το πρώτο είναι ότι αν ο άνθρωπος αυτός και αν οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν δικηγόρο, δεν θα είχαν στον ήλιο μοίρα. Από ό,τι είδα από την δικογραφία που απλώς την ξεφίλησα, ενώ δεν είναι εγγράμματι, τους έχει ζητηθεί και έχουν υπογράψει ακόμα και εκθέσεις σύλληψης ή γνωστοποίησης κατηγορίας, ενώ είναι αυτονόητο ότι ένα πρόσωπο το οποίο στερείται των γραμματικών γνώσεων δεν μπορεί να καλείται να υπογράφει. Δεύτερον, κοιτάξτε, το αν αποδειχθεί όταν ένας άνθρωπος είναι ξυλοκοπημένος, έχει μόλοπες, έχει εκδορές, έχει αιματώματα, όλα αυτά τα οποία εγώ τα έχω φωτογραφίσει τώρα και φαίνεται και με βέβαιη χρονολογία, ζητάει να το καταγγείλει και μέχρι αυτή τη στιγμή η καταγγελία του, μέχρι αυτή την ώρα που σας καταγγέλουμε εμείς οι συνήγοροι, η καταγγελία των ανθρώπων δεν είναι καταχωρισμένη πουθενά, ενώ έχουν ζητήσει επίσημα να καταγγείλουν. Ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει καταδικάσει την Ελλάδα. Το ξέρω. Ακούστε με, κύριε Κωνσταντοπούλου, επειδή με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, γιατί πάω να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ δεσμεύομαι, γιατί είναι το Βαγγέλης ο Τριάντης κοντά. Και εμάς μας πιέσει, γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στην αίθουσα. Ακούστε να δείτε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς έχετε όλα τα στοιχεία και ο κύριος Μπαλάσκας νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος. Έχει και ο Θανάσης Κατερινόπουλος κάποιες πληροφορίες. Αύριο αυτά, Θανάση, θα το ανοίξουμε το θέμα. Είναι σοβαρό το θέμα. Θέλω να σας αποδεσμεύσω όλους. Κύριε Κουσουλέ, με ακούτε? Σας ακούω. Εγώ σας προσκαλώ και μεθαύριο, γιατί έχουμε άλλη υπόθεση αστυνομικής βίας σε βάρος ανθρώπων που απέτρεψαν παράνομους πληστηριασμούς. Και βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας. Νομίζω η συνάδελφός μου θα είναι διαθέσιμη αύριο. Ευχαριστώ την κυρία Κωνσταντοπούλου, ευχαριστώ τον κύριο Παναγιώτη. Μία ερώτηση μόνο. Θανάση μου, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Θα τα πεις αύριο, ξέρω ότι έχεις ρεπορτάζ. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Τρέχει ο διαγωνισμός, το μεγάλο δώρο της Βιοκαρπέτ, φίλες και φίλοι. Δώρο επιταγή 1.000 ευρώ, την οποία θα κληρώσουμε μια μοναδική προσφορά της καλύτερης εταιρείας χαλιών της Βιοκαρπέτ. 1.000 ευρώ λοιπόν αυτό το δώρο. Πραγματικά νομίζω ότι αξίζει να επισκεφτείτε τα καταστήματα Βιοκαρπέτ, γιατί υπάρχουν προσφορές. Βλέπετε ότι μπορείτε να πάρετε δύο χαλιά αντί μόλις 300 ευρώ. Αλλά το πλέον σημαντικό είναι ότι υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός για τη δωροπιταγή των 1.000 ευρώ. Τρόπος δήλωσης συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι πάρα πολύ απλός. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14800. Αφήνετε το όνομά σας και το επώνυμό σας ή γράφετε, στέλνετε SMS γράφοντας ΚΟΜ κενό, όνομα και επώνυμο, αποστολή στο 14800 και με αυτόν τον τρόπο παίρνετε μέρος και στον άλλο μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει για τις 5.000 ευρώ μετρητά. Εσάβριον τα σπουδαία, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 η ώρα ακριβώς. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή συμμετοχή.